Είμαι ελευθεριακός από το blog Ελευθερία ή Τίποτα. Και μετά από κάνα χρόνο και είμαι εδώ με το φίλο και σύντροφο Χρήστο Ηλιόπουλο, που είχαμε συναντηθεί και πριν από χρόνια για μια συνέντευξη. Καταρχάς, ευχαριστώ που αποδέχθηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και που ανταμώνουμε ξανά έτσι σε τέτοιο πλαίσιο. Και να πω ότι βοηθάνε ο Χάρης και ο Θανάσης, δύο καλοί φίλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να πω ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είχαμε ξαναμιλήσει, αλλά επειδή τώρα πρόσφατα έχεις βάλει ένα βιβλίο της εκδόσης Ναυτίλος, Νίτσε και Αναρχισμός, να πω ότι σίγουρα θα αναφερθούμε σε πράγματα που έχουν ξαναϋποθεί, αλλά προφανώς δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι. Ελπίζω να μην επαναληφθούμε πάρα πολύ, τουλάχιστον να είναι στο πλαίσιο της εμπέδωσης. Σωστά. Ή και σωστά. Του αναστοχασμού. Σωστά. Λοιπόν, να κάνω την πρώτη ερώτηση. Η Ρούθ Κίνα στο προλογικό σημείωμα του βιβλίου γράφει ότι η μελέτη αυτή προσλαμβάνει τον αναρχισμό ως μια ρευστή ελευθεριακή πολιτική. Επίσης και εσύ γράφεις ότι η περιγραφή του αναρχισμού μέσω της ιδεολογίας είναι ανυπαρκής και ότι πρόκειται για αναρχία έναντι αναρχισμού. Θέλω να μου πεις γιατί παίρνεις αυτή τη θέση, τι εννοείς με αυτό. Η δεύτερη ερώτηση σε αυτό είναι, δεν θα έπρεπε το βιβλίο να τυκλοφορείται, ας πούμε, αναρχία και Νίτσε. Γιατί τυκλοφορείται, ξέρω εγώ, αναρχισμός και Νίτσε. Και μια τρίτη τώρα, σε αυτό πάλι. Αν υποθέσουμε ότι η πρόσληψη αυτή είναι σωστή, ωραία. Μπορεί να πει κάποιος ότι αυτή η πρόσληψη κάνει, ας πούμε, τον αναρχισμό, μια σοσιαλδημοκρατία του ριζοσπαστισμού, ένα χυλό που τελικά δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ωραία. Καταρχάς νομίζω ότι είναι το αναρχία ή αναρχισμός είναι ένα ερώτημα και ένα θέμα το οποίο θα πω, αν όχι ταλανίζει, τέλος πάντων συζητιέται πάρα πολύ στους αναρχικούς κύκλους, δεκαετίες τώρα. Πάντα με τη λογική ότι η αναρχία είναι κάτι πιο ζωντανό, είναι τρόπος ζωής, είναι πράξη. Οποιοσδήποτε ισμός είναι μια θεωρία, είναι μια ιδεολογία, είναι ένα πιο κλειστό σχήμα, θέλοντας και μη. Οπότε δεν είναι σίγουρα κάτι καινούριο, καθόλου καινούριο θα έλεγα. Στη δική μου πρόσληψη, και αυτό ουσιαστικά είναι και η Ρούθ που τονίζει, είναι ότι η αναρχία όντως είναι κάτι ζωντανό. Αξίζει να το δούμε υπό το πρίσμα του πιο ρευστού, όχι στη μορφή χυλού, στη μορφή δυναμικής. Δεν νομίζω ότι ο αναρχισμός ως ισμός στερείται ριζοσπαστισμού ή θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία απλά. Το αρνητικό δηλαδή για μένα στον οποιοδήποτε ισμό δεν είναι η ριζοσπαστικότητα ή μη. Για μένα το αρνητικό είναι ότι ο περιορισμός. Και θεωρώ ότι η αναρχία ως τρόπος ζωής και ως θεώρηση έχει μία ανοιχτότητα και πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ανοιχτότητα και αυτό είναι ουσιαστικά που συζητιέται και στο βιβλίο. Από την άποψη αυτή, γιατί το βιβλίο δεν τυκλοφορείται αναρχία και Νίτσε. Δεν τυκλοφορείται διότι νομίζω ότι η βασική θέση που προσπαθεί εδώ να συζητηθεί και να ανατραπεί, ας το πούμε έτσι, είναι ο αναρχισμός. Από εκεί εκκινούμε. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνω challenge τον αναρχισμό. Αυτό που ήδη υπάρχει, που είναι πιο έντονο. Προς χάρη της αναρχίας. Και φυσικά είναι και, όχι ο τίτλος, αλλά νομίζω θα παίξει πολύ στη συζήτηση. Καταχρηστικά πολλές φορές θα αναφερθώ στην αναρχία ως αναρχισμό. Καρδιακά μπορεί να εννοώ αναρχία, αλλά διαλεκτικά εννοώ σε επίπεδο συζήτησης. Ναι, θα αναφέρομαι στον αναρχισμό. Νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που έχει παγιωθεί, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι κάποια πράγματα είναι παγιωμένα. Εδώ έρχεται και ο Νίτσε, ας πούμε. Okay, ωραία. Θέλω να μου πεις, σύμφωνα με την έως τώρα βιβλιογραφία, ποιες είναι οι κυριάρχες προσλήψεις για τις πολιτικές ερμηνείες του έργου του Νίτσε, και αν ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με αυτές, υπάρχουν πτυχές του νιτσεϊκού έργου που αιτιολογούν όντως τις ερμηνείες αυτές, δηλαδή ξέρω, έχει προσληφθεί από φιλελεύθερους και έχουν δει τον Νίτσο ως φιλελεύθερο, με τον ίδιο τρόπο που βρίσκεις εσύ εκλεκτικές συγγένειες, ξέρω, με τον αναρχισμό, στέκουν αυτές οι ερμηνείες. Ωραία. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλές, πολλές διαφορετικές ερμηνείες από κάθε φάσμα. Μπορώ να σκεφτώ από
φιλελεύθερους μέχρι συντηρητικούς και από φασίστες μέχρι αναρχικούς. Mm. Δηλαδή και το θέμα που πιάνω εγώ δεν είναι καινούριο θέμα, έτσι, δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι κάτι που συζητιέται πολλές δεκαετίες από αναρχικούς. Εννοώ πια όχι από αναρχικούς εξέχοντες αναρχικούς όπως η Goldman και τα λοιπά που χρησιμοποίησαν τον Nietzsche ή ο Landauer που θα φαντάζομαι θα αναφερθούμε παρακάτω. Μιλάω για μελετητές πολιτικής θεωρίας και τα λοιπά. Υπάρχουν αυτές οι ερμηνείες από πάρα πολλά πρίσματα. Ο Nietzsche έχει χαρακτηριστεί και φιλελεύθερος και ακραία φιλελεύθερος και συντηρητικός. Φυσικά υπήρχε η πολύχρονη σύνδεση του, θα την πω και χρόνια, έτσι, με την έννοια της ασθένειας με τον ναζισμό ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι όλες πατάνε κάπου, προφανώς, και είναι εύλογο αυτό, διότι το έργο του Nietzsche είναι πολυσχηδές. Δηλαδή μπορείς να βρεις πράγματα και να πατήσεις οπουδήποτε. Το διακύβευμα εδώ για μένα, το στοίχημα είναι να προσπαθήσω να δώσω μια πιο ολιστική προσέγγιση, δηλαδή να ενοποιήσω όλο αυτό το οποίο ο Nietzsche τέλος πάντων σε ένα βαθμό προτείνει και προτάσει, όσο είναι δυνατόν να το κάνεις με ένα στοχαστή του μεγέθους του Nietzsche. Και κυρίως θεωρώ αρκετά σωστό, όχι ότι δεν το κάνουν κάποιες άλλες τουλάχιστον προσεγγίσεις, μιλάω για μένα, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, το να αντιπαρατεθώ με εκείνα τα στοιχεία που ο Nietzsche κατακρίνει στον αναρχισμό. Άρα να προσπαθήσω να κάνω τη σύνδεση της νιτσεϊκής και της αναρχικής φιλοσοφίας, πρωτευόντως μέσω πραγμάτων που ο Nietzsche καταδεικνύει ως αρνητικά σε αυτή τη σχέση. Οπότε δεν είναι, ούτε μπορώ να πω ότι η δική μου προσέγγιση είναι η καλύτερη προσέγγιση, είναι η πιο σωστή. Είναι μια προσέγγιση που σίγουρα έχει βάση, πατάει σε έργα, σε πολύ πιο σημαντικά έργα μεγάλων, έτσι, και ακαδημαϊκών και στοχαστών. Με ενδιαφέρει η πιο ολιστική προσέγγιση, με ενδιαφέρει να δέσω όλο αυτό και ακόμα και τα αρνητικά στοιχεία να μπορέσω μέσα από τον νιτσεϊκό τρόπο ανάγνωσης, και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο στοίχημα, δηλαδή νιτσεϊκά να κρίνω αυτό που ο Nietzsche λέει σε σχέση με τον αναρχισμό. Αλλά σίγουρα ναι, έχει προσληφθεί από πάρα πολλές πλευρές, από όλες θεωρώ. Και αυτό λέει και πολλά για τον Nietzsche, έτσι, σαν στοχαστή. Δηλαδή δείχνει αυτό το πλούτο που έχει στη σκέψη του. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα γιατί επέλεξε τον ορισμό ερμηνεία του Μίκαλ Λέβι για την εκλεκτική συγγένεια μεταξύ Nietzsche και αναρχισμού. Και θέλω να μου πεις αν αυτό σε βοήθησε να βρεις και εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα αυτή η ερμηνεία του Λέβι ανάμεσα στα διάφορα αναρχικά ρεύματα. Ναι, κοίταξε, ο Μίκαλ Λεβί είναι για μένα ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον στοχαστής. Τον γνώρισα κυρίως από τις μελέτες του για τον Μπένιαμιν. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας ακαδημαϊκός που έχει δώσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τροφή για σκέψη. Το σχήμα της εκλεκτικής συγγένειας μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ γιατί τέριαξε στο μυαλό μου για αυτό που ήθελα να κάνω στη βάση ότι έχει αυτή την έννοια της έχει αυτά τα στάδια, έχει αυτά τα τέσσερα βασικά στάδια και δίνει αυτή την αίσθηση της δυναμικής και της προοπτικής. Οπότε εγώ επειδή ήθελα να καταπιαστώ με τη σχέση του Nietzsche με τον αναρχισμό από τη μία αλλά και με τον αναρχισμό και με άλλα ρεύματα της ευρύτερης σοσιαλιστικής οικογένειας, η εκλεκτική συγγένεια είναι, το λέει και η λέξη, είναι μια συγγένεια και έχει σημασία που είναι και εκλεκτική. Έτσι, προφανώς είναι ένας όρος, ας πούμε, που έρχεται από πολύ παλιά, έτσι, από τη λογοτεχνία, έρχεται από τον Γκέτε και τα λοιπά. Όμως ο Λεβί την πολιτικοποιεί, τη σχηματοποιεί, της δίνει αυτό το σχήμα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πολύ σαν... Να πω και την αλήθεια, ήταν και κάτι το οποίο το χρειαζόμουν σε επίπεδο καθαρά διαδικαστικό, λόγω της διατριβής, χρειαζόμουν για ένα μεθοδολογικό πλαίσιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ακαδημία υπάρχει αυτό το αυστηρό πλαίσιο, οπότε χρειαζόμουν και ένα μεθοδολογικό εργαλείο αρκετά ξεκάθαρο για να μπορέσω να κινηθώ. Αλλά πέρα από αυτό είναι κάτι που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον σαν έννοια. Και ο Λεβί, ας πούμε, θεωρώ ότι δίνει αυτή τη δυνατότητα να παίξεις με αυτό τον όρο.
και με τα στάδια της και με τις πτυχές του. Και αυτό προσπάθησα να κάνω ουσιαστικά, γι' αυτό το επέλεξα. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό σε βοήθησε να συνδέσεις, ας πούμε, εκλεκτικά και διάφορα αρχικά ρεύματα ή διερμηνία, εκτός από το... Κοίταξε, τα αναρχικά ρεύματα θεωρώ ότι... Εντάξει, by default, ας πούμε, αν πούμε ότι ανήκουν, είναι αναρχικά ρεύματα, το ουσιαστικό είναι εδώ είναι να πεις ότι έτσι κι αλλιώς έχουν μια συγγένεια. Βέβαια, υπάρχουν πολλές σκέψεις. Θυμάμαι τώρα πολύ το... ένα βιβλίο που είχε εκδώσει πριν κάποια χρόνια ο φίλος ο Κώστας ο Γαλανόπουλος στις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες, που ουσιαστικά πραγματευόταν το θέμα του μεταναρχισμού και του ατομικού αναρχισμού, του ατομικιστικού αναρχισμού, και έλεγε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο εν γέννη με βρίσκει, εν μέρη τουλάχιστον, και εν γέννη με βρίσκει σύμφωνο, το κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί ένας ακραίος ατομικισμός μπορεί τελικά να είναι ρεύμα του αναρχισμού και ίσως όχι του φιλελευθερισμού. Ίσως θα πρέπει να είναι προς τα εκεί. Οπότε υπάρχει αυτή η συζήτηση. Ή υπάρχει στην Ακαδημία τουλάχιστον, γιατί νομίζω κινηματικά αυτό έχει λυθεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καν θέμα. Το αν ο αναρχοκαπιταλισμός, ας πούμε, είναι ρεύμα του αναρχισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην Ακαδημία αυτό κατοχυρώνει το ρεύμα του αναρχισμού, οι αναρχοκαπιταλιστές. Νομίζω ότι κινηματικά δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και ορθώς για μένα, πολύ ορθώς δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι για τα ρεύματα τα πολύ βασικά θεωρώ ότι είναι δεδομένη η συγγένεια. Οπότε δεν με ενδιαφέρει τόσο να δω ενδοαναρχικά για το θέμα της συγγένειας. Περισσότερο να συσφιχτούν αυτοί οι δεσμοί ίσως, να αναδειχτούν περισσότερο και να συσφιχτούν. Όχι να ανακαλυφθούν εκ νέου ή να αναζητηθούν. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Ήταν μια καλή ευκαιρία να συσφιχτούν αυτοί οι δεσμοί στη συζήτηση που γίνεται για τον Νίτσε και πώς οι αναρχικοί τον προσλαμβάνουν, άρα πώς κάθε ρεύμα ίσως τον προσεγγίζει, αλλά ήταν κυρίως η εκλεκτική συγγένεια ένα εργαλείο για να παίξει με τον Νίτσε και τον αναρχισμό από τη μία και με τον αναρχισμό και με άλλα ρεύματα της σοσιαλιστικής οικογένειας, όπως είπα, από την άλλη. Γράφεις κάπου ότι οι αναρχικοί δεν απορρίπτουν την εξουσία, αλλά την εξουσιαστικότητα. Ποια είναι η διαφορά σε αυτό? Εξουσία είναι... Καταρχάς, αν το δούμε ανθρωπολογικά, ή δεν θα μιλήσω μόνο για το Φουκώ. Καθαρά ανθρωπολογικά και σε επίπεδο φυσιολογίας, εξουσία είναι η άσκηση δύναμης. Αν σε μια δεδομένη στιγμή ασκείς μια φυσική ή μια πνευματική δύναμη, ασκείς εξουσία. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις ακόμα και σε διαδικές σχέσεις. Δηλαδή, είτε σε μια ερωτική σχέση, είτε σε μια φιλική σχέση, πάντα υπάρχουν κάποιες ισορροπίες, οι οποίες δεν είναι απόλυτες. Θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να εξαλείψεις οποιαδήποτε εξουσία μέσα σε μια σχέση. Το μεγάλο στοίχημα είναι να απαλείψεις παγιωμένες ανισότητες. Και την εξουσιαστικότητα, με αυτή τη λογική, η εξουσιαστικότητα είναι κάτι παγιωμένο. Είναι κάτι το οποίο απαντά σε ένα κανόνα, απαντά σε ένα νόμο, ο οποίος καθορίζει απαρέγκλητα μία σχέση. Οπότε, με αυτή την έννοια, μια επανάσταση, ας πούμε, είναι άσκηση εξουσίας. Mm-hmm. Μία ανατροπή, η Παρισινή Κομμούνα ήταν μια άσκηση εξουσίας. Η επανάσταση το 1936 στην Ισπανία ήταν μια άσκηση εξουσίας. Από αυτούς που μπορούσαν. Συγκρούστηκαν βέβαια δύο εξουσίες εκεί, τρεις, τέσσερις, πέντε, αν το δούμε και στο ενδοδημοκρατικό στρατόπεδο. Οπότε δεν νομίζω ότι η εξουσία είναι το πρόβλημα. Με αυτήν την έννοια, έτσι. Οπότε εκεί είναι και θέμα ορισμού, πώς το ορίζουμε. Γι' αυτό κάνω τη διάκριση μεταξύ εξουσίας και εξουσιαστικότητας. Η εξουσιαστικότητα για μένα αντικατοπτρίζει και αποκρισταλώνει την παγιωμένη εξουσία, που εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η εξουσία σαν άσκηση δύναμης. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έλεγα έτσι νιτσεϊκά, είναι πέρα από το καλό και το κακό, με την έννοια ότι δεν τίθεται θέμα καλού ή κακού. Υπάρχει. Δεν μπορείς να το. Είναι σαν να λες αν είναι καλό ή κακό που ο άνθρωπος έχει δύο πόδια, δύο χέρια και δεν πετάει. Mm-hmm. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε με αυτό, με αυτήν την έννοια. Επίσης γράφεις ότι η Επανάσταση δεν είναι θεμελιώδης ως γεγονός, παρά τη σημαντική θέση που κατέχει στο φαντασιακό της αναρχικής παράδοσης. Θες να μου πεις γι' αυτό? Ναι, κοίταξε, αυτό το αναφέρει, ας πούμε, και ο Κροπότκιν, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μπορώ να ανακαλέσω ακριβώς την πηγή.
το αναφέρουν πολύ αναρχικοί. Δεν είναι, ο Λαντάουερ, ας πούμε, μιλάει γι' αυτό. Δεν είναι η επανάσταση ένας αυτοσκοπός. Ο Μαλατέστα επίσης. Ο Μαλατέστα που είναι ένας πάρα πολύ, για μένα ένας, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, ένας πολύ τίμιος και πολύ σημαντικός αναρχικός στοχαστής. Ίσως είναι και ο πιο συνεπής. Το πιο εύληπτος, έτσι, νομίζω εγώ. Ναι, επίσης. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Που δεν είναι από τους, θεωρείται από τους γνωστούς, αλλά δεν είναι από τους πρωτοκλασσάτους. Ναι. Κακός ίσως. Ήταν ένας εξαιρετικός και συνεπέστατος άνθρωπος σε επίπεδο αρχών και σκέψης. Και ο Μαλατέστα, ας πούμε, ο Προυντόν επίσης το αναφέρει ότι αν μπορούσαμε να πείσουμε τους ανθρώπους να είναι μονιασμένοι, να μην εκμεταλλεύονται ένας τον άλλον, αυτούς που έχουν την εξουσία, την εξουσιαστικότητα με αυτή την έννοια της εξουσίας, να την παραδώσουν, ο πλούτος να περάσει, ας πούμε, και τα λοιπά σε όλη την κοινότητα και αυτά. Δεν είναι, το θέμα δεν είναι η επανάσταση. Η επανάσταση βγαίνει στο προσκήνιο ως αναγκαιότητα, σε εισαγωγικά, ακριβώς επειδή αναγνωρίζεται με αλφα γιώτα η αδυναμία του να προκύψει μια συνεννόηση σε ένα επίπεδο διαλογικό. Αυτή είναι η θέση. Θεωρώ ότι όταν η επανάσταση ανάγεται σε ένα βασικό συστατικό, υπάρχει πρόβλημα. Αρχίζουμε να ιδεολογικοποιούμε. Και είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθώ να αποφύγω στη διάκριση μεταξύ αναρχίας και αναρχισμού. Δεν είναι η επανάσταση που έχει μία εξέχουσα θέση ή μάλλον αναγκαία θέση στην θεώρηση την αναρχική. Έχει μία ξεχωριστή θέση λόγω αναγκαιότητας, γιατί τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια λοιπόν η επανάσταση είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμελιώδης. Είναι σημαντικό κεφάλαιο για την αναρχία, τον αναρχισμό, δεν είναι θεμελιώδες. Δεν σημαίνει ότι χωρίς, δηλαδή υπάρχουν θεμελιώδεις στοιχεία, είναι η ελευθερία, είναι η αλληλεγγύη. Δεν μπορείς να μιλάς για αναρχία αν δεν μιλάς για ελευθερία. Δεν μπορείς να μιλάς για αναρχία χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς ισότητα. Παρένθεση, εδώ ας πούμε, να ένας πολύ σημαντικός λόγος που για μένα, ας πούμε, ο αναρχοκαπιταλισμός δεν έχει θέση στην αναρχική οικογένεια. Γιατί σε τέτοιες θεμελιώδεις θέσεις δεν απαντά, δεν μπορεί να πάρει θέση θετική. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια λοιπόν. Mm-hmm. Ωραία. Ταξινομώντας τα αναρχικά ρεύματα, αναφέρεσαι σε αυτό του εγωισμού και σε εκείνο της ελευθεριακότητας. Θες να μου πεις για αυτά τα δύο. Ναι, ο εγωισμός, εντάξει, είναι ένα πολύ καθαρά πιο θεωρητικό σχήμα, θεωρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι σαν εγωιστές αναρχικούς έχουμε, ας πούμε, προφανώς ως εξέχουσα μορφή έχουμε τον Στίρνερ, ο οποίος δεν είχε κάποια ουσιαστική ακτιβιστική δράση. Ήταν ένας πολύ, πολύ σημαντικός θεωρητικός και ας μην έγραψε πολλά πράγματα, έγραψε, θεωρώ ότι η προσέγγιση του στο εγώ, στον μοναδικό δηλαδή, τον δικό του στο εγώ, όπως εκείνος το προασπιζότανε, και η σύγκρουσή του με την καθεστική ατάξη, με αξίες, πολύ σημαντικές αξίες, που όχι ότι ήταν στο απειρόβλητο μέχρι τότε, αλλά σίγουρα τις κλώνησε πάρα πολύ ο Στίνερ με την προσέγγιση του και την πολεμική του. Ο εγωισμός λοιπόν έχει μια πολύ πιο, θα έλεγα, θεωρητική θέση στον αναρχισμό. Το ελευθεριακό ρεύμα, από την άλλη, προφανώς έχει να κάνει με τη λογική μιας επαναπροσέγγισης της σοσιαλιστικής, της θέσης ριζοσπαστισμού μέσα στη σοσιαλιστική οικογένεια, όταν αυτή η οικογένεια φάνηκε να ρέπει προς κατευθύνσεις πιο εξουσιαστικές, πιο αγγυλωμένες. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Κροπότκιν, ας πούμε, πολλές φορές καλεί τον εαυτό του ελευθεριακό σοσιαλιστή, ελευθεριακό κομμουνιστή, πριν δηλαδή υιοθετηθεί πλήρως και ευρέως ο όρος αναρχικός, υπήρχε πάρα πολύ η λογική του ελευθεριακού. Να πω εδώ ότι υπάρχει μια πολύ πάλι έτσι συζήτηση για όρους, αλλά έχει αξία, η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη αξία. Ο όρος ελευθεριακός, το libertarian όπως λέμε στα αγγλικά, τίνει να, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να ταυτιστεί με τους ακραίους φιλελεύθερους. Έτσι, ο ελευθεριακός, ο libertarian δηλαδή, συνήθως πάλι στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, απαντάται σε αυτό το πεδίο.
Παρ' όλα αυτά, έτσι, το όρος ελευθεριακός είναι όρος που πρωτοεισήχθη από Γάλλους αναρχικούς. Εκφράζει ακριβώς την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός με ελευθεριακές τάσεις, με πιο ελεύθερες, με πιο αντιεξουσιαστικές τάσεις. Και θεωρώ ότι αυτό έχει τη σημασία του και σίγουρα είναι ένα ρεύμα το οποίο σε σχέση με τον εγωισμό έχει μια πολύ πιο συνεπή και ακτιβιστική δράση. Mm-hmm. Ο εγωισμός είναι πιο φιλοσοφικός, θεωρώ. Επίσης μιλάς κάποια στιγμή για νέα αναρχίζοντα κινήματα. Θέλω να μου πεις το εξής. Ποια είναι αυτά, ποια εννοείς δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν αναρχικά, επειδή δεν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοια ή επειδή στα αλήθεια δεν είναι. Δηλαδή, τι είναι το αναρχίζον κίνημα και δεν είναι αναρχικό κίνημα, ξέρω εγώ. Ναι, ωραία. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν δύο εξαιρετικά, δηλαδή νομίζω ότι εξαιρετικά βιβλία από, από την ελευθεριακή κουλτούρα. Είναι το βιβλίο του Richard Day και είναι το βιβλίο του George Χατζηαφίκα. Τα χρησιμοποιώ και τα δύο, είναι ευαγγέλια για αυτό το οποίο, για αυτό το θέμα τώρα που συζητάμε. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ απλά να το αποτυπώσω, αν και σίγουρα δεν θα είναι επαρκές. Μιλάμε κυρίως για τα κινήματα από το 68 και μετά. Έτσι, όταν δηλαδή πια η ριζοσπαστικότητα κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, αρχίζει και επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της, προσπαθώντας πάλι να απομακρυνθεί από τα κόμματα της αριστεράς, κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και αριστερές λενινιστικές κυρίως γκρούπες. Είναι λοιπόν αυτά τα κινήματα τα οποία μεταχειρίζονται αξίες αναρχικές, δηλαδή έχουν πολύ στο μυαλό τους την άμεση δράση, έχουν ως βασικό όργανο τη συνέλευση, έχουν μια αποστροφή προς την ιεραρχία. Είναι λοιπόν σίγουρα αναρχίζοντα, έχουν δηλαδή στοιχεία αναρχισμού μέσα. Δεν είναι αναρχικά με την έννοια, πρώτα απ' όλα, με σεβασμό στον αυτοπροσδιορισμό τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν κάποιος αυτοχαρακτηρίζεται ως κάτι ή δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως κάτι άλλο, είναι τίμιο και συνεπές να το αποδεχτούμε, όσο και αν μοιάζει με αυτό ή όχι. Θεωρώ ότι, αυτά τα κινήματα ή καταστασιακή, ας πούμε, αργότερα, προσπαθούσαν να πάρουν μια απόσταση από τον αναρχισμό. Αυτό ήταν σεβαστό, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα ρεύμα το οποίο αναρχίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, τα νεότερα και νεότατα κινήματα είναι αυτά που βάλανε ξανά ζητήματα και ακτιβισμού σε μια βάση μη ηγεμονική. Έτσι, αυτό είναι ουσιαστικά που ο Richard Day εδώ πέρα εισάγει με την αντιηγεμονία. Και είναι τα κινήματα εκείνα τα οποία στην πράξη τους πάλι δουλεύουν πολύ για το εδώ και το τώρα, άρα έχουν μία μη γραμμική εξέλιξη και θεώρηση όπως είχε, ας πούμε, ο Ορθόδοξος Κομμουνισμός, και σίγουρα θεωρώ πολύ, πολύ μεγάλο κομβικό σημείο τον απογαλακτισμό από πολύ καθεστικίες αριστερές οργανώσεις και αριστερά κόμματα. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν είναι αυτά τα κινήματα, τα οποία κάνουν και μια κριτική πια και επιστημολογικά, δηλαδή αρχίζουν και αγκαλιάζουν λίγο, αμφισβητούν τις ταυτότητες, τι σημαίνει επαναστατικό υποκείμενο, τη θέση του άντρα και της γυναίκας μέσα, μέσα σε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο. Θέτουν θέματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν πολύ αγγιχθεί. Φυσικά βοηθάει η εποχή, οι εξελίξεις στη φιλοσοφία, ό,τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή και παίζει στο τραπέζι. Και είναι αυτά τα κινήματα τα οποία δουλεύουν σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι, με λίγα λόγια και, όπως είπαμε, μεγάλη ανεπάρκεια τώρα να περιγράψεις κάτι τέτοιο. Okay, ωραία. Θέλω να μου πεις διαφορές μεταξύ κλασικού, εντός εισαγωγικών, όπως το λέω, αναρχισμού και μεταναρχισμού, και ποια πρόσωπα θεωρείς, νομίζω ότι το γράφεις κιόλας στο βιβλίο, ότι είναι κομβικά για να συνδέσουν το ένα ρεύμα με το άλλο. Ωραία. Και αν είναι, όντως, αυτά τα ρεύματα, αν είναι, όχι αν είναι υπαρκτά, αν είναι διακριτά, όντως.
Είναι διακριτά, είναι διακριτά. Βασικές διαφορές είναι ότι πολύ χοντρικά τώρα και χωρίς να το υιοθετώ πλήρως, γιατί αυτό προσπαθώ να δείξω ότι δεν ισχύει. Σωστό. Υπό μία έννοια. Mm-hmm. Δεν ισχύει δηλαδή ότι είναι απαραίτητα στο αυτό που ο κλασικός αναρχισμός μεταξύ άλλων πραγμάτων φαίνεται να προάγει. Είναι μία βασική θέση για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή κακό είναι το κράτος, καλή είναι η επανάσταση, ότι είναι αυτή η αφετηρία που προσπαθεί από αυτή να ξεκινήσει η ανατροπή ενός καθεστώτος. Είναι η έννοια της φύσης, αν η φύση του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα της πολιτικής θεωρίας. Αν ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός από τη φύση του, το οποίο φυσικά αυτό έτσι διατρέχει όλες τις πολιτικές θεωρίες. Πάει από τον συντηρητισμό με τον Hobbes, περνάει στο Locke, στο φιλελευθερισμό, περνάει στον αναρχισμό με τη συζήτηση αυτή και πάρα πολύ. Και κυρίως είναι η συμπόρευση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στον κλασικό αναρχισμό και στις αρχές του διαφωτισμού. Στο διαφωτισμό, δηλαδή, όντως ο αναρχισμός ιστορικά είναι παιδί και του διαφωτισμού. Δεν είναι μόνο του διαφωτισμού και αυτό έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Έτσι, ο αναρχισμός έχει ρίζες και ρομαντικές. Τον συναντάμε φυσικά σαν τρόπο σκέψης και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα. Όμως, κυριολεκτικά μιλώντας και πιο χειροπιαστά, σίγουρα είναι και αυτός παιδί του διαφωτισμού. Ο μεταναρχισμός λειτουργεί σαν την συνείδηση του αναρχισμού. Δηλαδή έρχεται και προσπαθεί να... Είναι η επιστημολογία, θα έλεγα εγώ, του αναρχισμού. Όπως σε κάθε... Και γιατί απαντάω σε αυτό που είπες, αν είναι διακριτά. Είναι απολύτως διακριτά στη λογική ότι κάνεις, κάνεις ηθική και έχεις και τη μεταηθική. Δηλαδή, μιλώντας για ηθική, συζητάς τι είναι ηθικό και τι όχι, τι είναι σωστό και τι όχι, σε μια δεδομένη κοινότητα, με δεδομένους ανθρώπους κτλ. Η μεταηθική είναι η επιστημολογική συζήτηση για τα εργαλεία που μεταχειρίζεσαι. Δηλαδή, πώς κρίνεις, τώρα δεν σε ενδιαφέρει τι είναι σωστό και τι όχι, σε ενδιαφέρει πώς κρίνεις τι είναι σωστό και τι όχι. Οπότε, το επιστημολογικό κομμάτι κάθε πεδίου είναι διακριτό. Κάθε επιστημονικό και όχι μόνο πεδίο έχει και την επιστημολογία του. Έχει δηλαδή αυτό το κάνω ένα βήμα πίσω και προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτομαι εντός αυτού του πεδίου. Άρα ο μεταναρχισμός είναι διακριτός, απλά για μένα παραμένει ρεύμα του αναρχισμού για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι ένα εργαλείο του αναρχισμού, είναι ένας αναστοχασμός και μια αυτοαναφορική διεργασία, δηλαδή κάθεται ο αναρχισμός και σκέφτεται για τον εαυτό του τι πάει καλά και τι δεν πάει. Και επίσης είναι το θέμα που συζητάω και στο βιβλίο, ότι είναι πάρα πολλές ενστάσεις του μεταναρχισμού, καλώς υπογραμμίζονται και τίθενται, παρόλα αυτά οι περισσότερες φαίνεται λίγο να χωλαίνουν. Φαίνονται να χωλαίνουν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν, αυτό που με ρώτησες, υπάρχουν πρόσωπα, θα έλεγα ότι είναι κυρίως δύο αυτά τα πρόσωπα, είναι η Emma Goldman και είναι ο Gustav Landauer, οι οποίοι είναι δύο πολύ μεγάλοι αναρχικοί στοχαστές και ακτιβιστές, οι οποίοι σε επίπεδο χρονικό ζούνε και δρούν μέσα στα πλαίσια του κλασικού αναρχισμού, ημερολογιακά, όμως σε επίπεδο σκέψης θα έλεγα ότι η σκέψη τους είναι πάρα πολύ κοντά σε μια κριτική του αναρχισμού και μια μεταναρχική προσέγγιση των πραγμάτων. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μεταναρχικοί, οι βασικοί, ας πούμε, δηλαδή ο Τοντ Μέι, ο Σολ Νιούμαν, όταν είχαν έτσι δοθεί ψυχή και σώματι στο μεταναρχισμό, και δεν λέω ότι το κάνουν, μην παρεξηγηθώ, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι το κάνανε επίτηδες, όμως δεν τους τραβούσε πολύ, προσπαθώντας να ορθώς να υπογραμμίσουν όλα αυτά τα αδύναμα σημεία του αναρχισμού, δεν αναφέρονταν πάρα πολύ έως καθόλου στην Goldman και στο Landauer. Και αυτό έχει σημασία να το δούμε. Οπότε θα λέγω ότι αυτοί οι δύο στοχαστές είναι πάρα πολύ παίζουν ένα κομβικό συνδετικό ρόλο ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Όμως για μένα ο μεταναρχισμός παραμένει σαφώς. Είναι άλλο ένα ρεύμα του αναρχισμού. Απλά είναι το επιστημολογικό του ρεύμα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ωραία. Για να περάσουμε τώρα και λίγο στο Νίτσε. Θέλω να μου πεις,
για τους εξής που θα σου αναφέρω, ποια είναι η γνώμη τους και η προσέγγιση τους για και στη σκέψη του Νίτσε. Ο ένας είναι ο Κροπότκιν. Τι γνώμη είχε για τον Νίτσε? Αρνητική. Γενικά αρνητική πολύ. Δεν τον πολύ εκτιμούσε. Τον θεωρούσε έναν φιλόσοφο διανοούμενο κτλ. Ο οποίος όμως είχε μια υπερατομικιστική σκέψη, έτσι. Όταν ο Κροπότκιν είναι ο Κροπότκιν που ξέρουμε, με όλη αυτή την κοινωνιστική προσέγγιση, την αναρχοκομμουνιστική προσέγγιση, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί έναν στοχαστή σαν τον Νίτσε. Δεν τον θεωρεί και επικίνδυνο κιόλας. Θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην εργατική τάξη και στο επαναστατικό υποκείμενο. Είναι πολύ αρνητική η άποψή του, τέλος πάντων. Πάρα πολύ αρνητική. Ο Νίτσε, απ' την άλλη, δεν ξέρουμε κι αν είχε διαβάσει κάτι από τον Κροπότκιν, πολύ πιθανόν να είχε, κυρίως επειδή ήταν πολύ διαβασμένος από τη μία, από την άλλη είχε πάντα αυτή την έπαρση, οπότε δεν θεωρώ ότι πολύ δύσκολα, βασικά δεν το έχει κάνει έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θέμα πολύ δύσκολου, είναι γεγονός. Δεν έχει αναφερθεί σε κάποιον αναρχικό συγκεκριμένα, διάβασα και τον Κροπότκιν και τι είναι αυτά που λέει ή α, ενδιαφέρον. Δεν το έχει κάνει, το έχει κάνει με διάφορους στοχαστές, το έχει κάνει πολύ με τον Ντοστογεύσκη, ας πούμε, συγγραφείς κτλ. Αλλά με σοσιαλιστές αναρχικούς δεν το έχει κάνει. Προτιμά να κάνει την πολεμική του γενικά και αόριστα, παύλα ορισμένα. Νομίζω ότι ναι, η σχέση τους είναι τέτοια. Ωραία. Goldman. Η Goldman επίσης από τη μεριά του Νίτσε. Έτσι, ναι, δεν έτσι κι αλλιώς δεν. Και χρονικά ακριβώς υπάρχει ένα θέμα εκεί. Από την άλλη, η Goldman τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Επίσης είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση πολύ έντονη του Νίτσε με το μεταναρχισμό, της Goldman με το μεταναρχισμό, άρα προφανώς αυτός ο κύκλος κλείνει εκεί, όπως και με το Landauer αντίστοιχα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύνδεση. Αλλά η Goldman το κάνει απροκάλυπτα, δηλαδή μιλάει για τον Νίτσε, γράφει για τον Νίτσε, παίρνει στοιχεία της φιλοσοφίας του και την χρησιμοποιεί, προσπαθεί να τον υπερασπιστεί πάρα πολύ στους κύκλους της και στους συντρόφους της που έχουν πολύ ακριβώς τη γνώμη του Κροπότκιν, αλλά και μεγάλο μέρος της ριζοσπαστικότητάς της που έχει πολύ μεγάλη σημασία, να το δούμε αυτό για την Goldman, σε μια εποχή που ακόμα και οι σύντροφοί της την κοιτούσαν λιγάκι όταν μιλούσε για φεμινισμό, για τα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση της γυναίκας, την κοιτούσαν και λίγο περίεργα, γιατί ήταν παιδιά της εποχής τους κι αυτοί, όσο ριζοσπαστικοί κι αν ήταν. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον Νίτσε σε όλη αυτή την απελευθερωτική, εκρηκτική έκφραση των ιδεών της. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τον έχει πάρα πολύ ψηλά, βέβαια. Landauer. Landauer επίσης, πάλι από τη μεριά του Νίτσε, δεν το ξανααναφέρθω για να μην κουράσω, ο Νίτσε δεν αναφέρεται σε κάποιον από όλους αυτούς, ακόμα και αν έχει διαβάσει ίσως κάποιον. Εδώ υπάρχει ολόκληρη συζήτηση, κάνω συγγνώμη μια παρένθεση, υπάρχει ολόκληρη συζήτηση και δεν είναι σίγουρο αν έχει διαβάσει Στίρνερ, ο οποίος είναι συγγερινός του, έτσι, είναι σύγχρονός του, έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, σίγουρα πράγματα που ο Στίρνερ γράφει σίγουρα θα άρεσαν αν υποθέσουμε ότι δεν είχε διαβάσει στον Νίτσε, αλλά ακόμα και εκεί δεν είμαστε σίγουροι αν έχει διαβάσει. Δεν υπάρχει δηλαδή βέβαιη αναφορά σε αυτό. Για τον Landauer λοιπόν, ο Νίτσε επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ σε όλο το σχήμα που έχει για το είναι και για το γίγνεσθε, δηλαδή όπως και ο Νίτσε κάνει αυτή την κριτική στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη για το θέμα της στασιμότητας, της αυθεντίας, της έλλειψης δυναμικής εξέλιξης, εξέλιξης με την έννοια της αλλαγής, όχι εξέλιξης γραμμικής. Έτσι και ο Landauer επιμένει πάρα πολύ στη διαφορά του είναι και του γίγνεσθε, είναι αναφανδόν υπέρ του γίγνεσθε, χρησιμοποιεί πολύ τον Νίτσε και τον αναφέρει και πάλι δεν τον αναφέρει, δεν είναι τον, όπως και η Goldman, δεν τον υποκρύπτει στα λόγια του, τον βγάζει φορά παρτίδα, ναι, τον αναφέρει ξεκάθαρα. Οπότε ναι, είναι οι δύο στοχαστές νομίζω που περισσότερο από κάθε άλλον αναρχικό, θεωρητικό και ακτιβιστή κάνει ευθεία
αναφορά στον Νίτσε. Και θέλω να μου πεις και για το boxing. Την επαφή του. Για το boxing είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Είναι ενδιαφέρον γιατί ο boxing είναι επίσης ένας στοχαστής. Ήταν ένας στοχαστής ο οποίος καταρχάς ήταν ξεκάθαρα διαφωτιστής. Γι' αυτό και έκανε και ασκούσε και πάρα πολύ μεγάλη κριτική σε ρεύματα του αναρχισμού, πέρα από τον ευρύτερο αναρχισμό, όταν άρχιζε να ανοίγει κι άλλο την οπτική του. Έκανε μια πολύ μεγάλη κριτική στον πρωταγωνισμό, στο αντιδιαφωτιστικό ρεύμα που μπορεί να υπάρχει μέσα στον αναρχισμό, στον ατομικισμό ξεκάθαρα, έτσι, μιλάει για το lifestyle αναρχισμό κτλ. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί παρόλα αυτά τον Νίτσε τον εκτιμάει πάρα πολύ σαν στοχαστή, παρόλο που είναι ένας πολύ πιο ατομικιστής, τουλάχιστον κατά κύριο λόγο στοχαστής, και παρόλα αυτά τον χρησιμοποιεί, παίζει πολύ με ένα στοιχείο του που παίζουν πάρα πολύ αναρχικοί στοχαστές, δηλαδή και η Goldman και ο Landauer, κυρίως η Goldman παίζει πολύ με αυτό, παίζει πολύ με τη μεταστοιχείωση των αξιών. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή η μεταστοιχείωση των αξιών είναι ένα κόνσεπτ που το παίρνει πάρα πολύ και το χρησιμοποιεί και ο Μπούξιν και το μεταχειρίζεται για να προσπαθήσει να εξηγήσει και αυτός πώς ονειρεύεται τις κοινότητες στο πλαίσιο της δικής του πολιτικής θεώρησης. Είναι μια ευχάριστη, θα έλεγα, δηλαδή, που ίσως δεν το περιμέναμε, γιατί ο Νίτσε έχει και αντιδιαφωτιστικές πλευρές, οπότε θα έλεγε κάποιος ότι ίσως ο Μπούξιν θα ήταν ξεκάθαρα λόγω του ατομικισμού του και λόγω της όποιας αντιδιαφωτιστικής του πλευράς θα ήταν απορριπταίος από τον Μπούξιν. Ο Μπούξιν όμως παρόλα αυτά τον εκτιμά και παίρνει αυτά τα στοιχεία, κυρίως το θέμα της μεταστοιχείωσης των αξιών. Ωραία. Θέλω να πεις τώρα, αν πιστεύεις ή αν ξέρουμε, ή αν έχει γράψει ο ίδιος ο Νίτσε, αν φαίνεται από τα γραπτά τέλος πάντων, ότι είχε επηρεαστεί από το ρεύμα του ρομαντισμού. Κοίταξε, ο Νίτσε σαφώς και έχει επηρεαστεί από το ρομαντισμό. Βασικά δεν υπάρχει ρεύμα που να μην έχει επηρεαστεί. Με ποια έννοια το λέω? Ο Νίτσε πέρασε από πάρα πολλά στάδια στον τρόπο γραφής του και στις ιδέες του. Ήταν πάρα πολύ παθιασμένος. Μου θυμίζει εδώ πάρα πολύ, με έναν πολύ βέβαια πιο συνεπή τρόπο, για να είμαι ειλικρινής, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Καζαντζάκη. Όπου ο Καζαντζάκης επίσης εκτιμούσε πάρα πολύ τον Νίτσε σαν στοχαστή. Όπως ο Καζαντζάκης λοιπόν, όπου πήγαινε, έγραφε και ένα βιβλίο και με πάθος, δηλαδή είτε ήταν για τον Μουσολίνι, είτε ήταν για τον Λένιν, είτε ήταν για τον Χριστό, έδινε τα πάντα στον τρόπο. Δηλαδή, άμα διάβαζες μόνο ένα κομμάτι, θα έλεγες: α, αυτός είναι λενινιστής, είναι μουσολινικός, α, είναι χριστιανός. Με αυτό το πάθος λοιπόν, και ο Νίτσε πάρα πολλές φορές τις ιδέες του τις έντυσε. Τις έδινε πάντα βασικά με αυτό το πάθος. Πέρασε διάφορες φάσεις. Οπότε λοιπόν πέρασε και μια αντιδιαφωτιστική φάση, άρα σε μεγάλο βαθμό βασισμένη σε μια ρομαντική προσέγγιση. Έτσι πέρασε και μια προφανώς καθαρά πιο διαφωτιστική, άρα και θα λέγαμε αντιρομαντική φάση. Απλά δεν θα τον έλεγα ρομαντισμό με την βασική κλασική κατηγοριοποίηση του όρου. Δηλαδή, όπως έχουμε τους ρομαντικούς στοχαστές και τα προτάγματά τους, ο Νίτσε δεν μπήκε ποτέ σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι ούτε είναι ρομαντισμός, ούτε με μια επιστροφή. Με έναν πιο αντιδραστικό ρομαντισμό, δηλαδή μια επιστροφή σε πρώιμες και προνεωτερικές μορφές κοινωνικές, ούτε με έναν επαναστατικό ριζοσπαστικό ρομαντισμό στη λογική της αντίθεσης στον καπιταλισμό και στην εταιρικότητα προς χάρη μιας κοινωνίας με τον α ή τον β τρόπο. Είναι ρομαντικός με την έννοια ότι ανακαλεί στοιχεία αρκετά, θα έλεγα, αϊστορικά. Όχι ανιστορικά, αϊστορικά, με την έννοια δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακριβώς ιστορικό πλαίσιο σε αυτά που αναφέρει ο Νίτσε. Όταν μιλάει, όταν ας πούμε κάνει την συζήτηση στη γενεαλογία της ηθικής, στο πρώτο μέρος, και προσπαθεί να γενεαλογήσει την σημασία λέξεων όπως καλός και κακός, και αρχίζει και λέει παλιά, κάποτε, το καλό σήμαινε αυτό, το κακό ήταν αυτό που ήταν έτσι, καλό ήταν αυτό που ήταν έτσι. Έρχεται ο χριστιανισμός και αυτό αντιστρέφεται. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται σε κάτι που ήταν πριν τον χριστιανισμό, σε μεγάλο βαθμό αναφέρεται στην ρωμαϊκή περίοδο, αλλά έχει μια αϊστορικότητα αυτή η προσέγγιση. Άρα θα λέγαμε ότι έχει ένα ρομαντισμό που δεν
δεν απευθύνεται απαραίτητα σε μία περίοδο, ούτε απευθύνεται σε συγκεκριμένους στοχαστές. Έτσι, παρόλο που κάνει μία, δηλαδή προφανώς αγαπάει πολύ τον Γκέτε, τον λατρεύει, είναι από τους βασικούς του, ας πούμε, από τις βασικές του εμπνεύσεις. Δεν συνδέεται ξεκάθαρα με τον ρομαντισμό, σίγουρα όμως, σίγουρα επηρεάζεται από αυτόν, σίγουρα. Ωραία. Διαφέρεται κάποια επαφή, κάποια προτίμηση της σκέψης του Νίτσε με αρχαία ρεύματα, σκέψεις, όταν λέω αρχαία τώρα, να το προσδιορίσω, εννοώ της αρχαιοελληνικής, ναι, ας πούμε, σκέψης. Έχει κάποια επαφή με αυτά? Ναι, σίγουρα είναι... Σίγουρα είναι αντιπλατωνικός. Είναι αντιπλατωνικός ξεκάθαρα, ναι, βαμμένος αντιπλατωνικός. Ναι, ναι, είναι βαμμένος, δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσε να ζει και με τον Διογέννη στο Πιθάρι μαζί του, μιας και μοιράζονταν και οι δύο αυτή την αντιπλατωνικότητα και το μένος ενάντια στον Πλάτωνα. Είναι σίγουρα, εκτιμάει πάρα πολύ τους στοικούς, πάρα πολύ. Έχει δηλαδή αυτήν την, έχει πάρα πολύ αυτό την έννοια του ζω τη ζωή μου, εν μέσω μιας κοσμικής δύναμης, την οποία για τον Νίτσε αυτή είναι η βούληση, και ενός πεπρωμένου, όχι δετερμινιστικού ακριβώς, και ναι και όχι, είναι κάτι περίεργο, δέχεται αυτή τη στοικότητα, αυτή τη στοική διδασκαλία των στοικών. Είναι σίγουρα σέβεται πολύ τους επικούριους, με την έννοια του ειδονισμού, πιο ειδονισμού, όχι της παράδοσης στα πάθη, γιατί δεν μιλάει κάτι τέτοιο Νίτσε, όμως της απελευθέρωσης των παθών και αναγνώρισης των παθών. Οπότε σίγουρα είναι και επικούριος, σίγουρα δέχεται, τέλος πάντων, έχει μια σχέση με τους επικούριους, και ξεκάθαρα, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα ρεύμα από μόνο του και είναι πάρα πολύ σκιώδες και νεφελώδες, είναι Ηρακλήτιος. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να σου πω τι είναι απ' όλα, είναι σίγουρα Ηρακλήτιος και έχει και μία αγάπη για τους στοικούς και τους επικούριους. Γενικά για τους προσοκρατικούς. Η προσέγγιση του, αυτό το όνομα που λέγεται Σοκράτης, αυτή η φιγούρα που λέγεται Σοκράτης, που τον έχει σημαδέψει βέβαια ποικιλοτρόπος και δεν είναι μόνο ο Σοκράτης και ο Χριστός, έχει αυτή την αμφίσιμη σχέση. Δηλαδή, είναι αυτό τους μισεί πολύ, μισεί να τους αγαπά και αγαπάει να τους μισεί. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι κάνει. Ακόμα και στα τα χρόνια έτσι που ήρθε μέσα σε αυτή την κατάσταση της, δεν θα πω τρέλας, γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι ο Νίτσε τρελάθηκε, δεν ξέρω αν τρελάθηκε, επήλθε σε ένα πνευματικό λαβύρινθο, θα το έλεγα περισσότερο. Υπήρχαν φορές που υπέγραφε πότε ως Διόνυσος και πότε ως Εσταυρωμένος. Ήταν φανερό ότι σε πολλές αποστροφές του φαινόταν να θαυμάζει τον Σοκράτη, εκεί που τον πυροβολούσε ασύστολα. Βέβαια, κυρίως πυροβολούσε τον Πλάτωνα μέσω του Σοκράτη, γιατί άλλωστε ο Σοκράτης, τον οποίο γνωρίζουμε, είναι κυρίως ο Πλάτωνας, έτσι, δεν είναι ο Σοκράτης. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κυρίως υπέρ των... αγαπάει πολύ τους προσοκρατικούς. Ό,τι είναι πριν από τον Σοκράτη, που η φιλοσοφία είναι πιο ρευστή στην αρχαία Ελλάδα και έχει μια σχέση πιο έντονη με τη φύση, είναι μια φυσιοκρατική φιλοσοφία, με τον Θαλή, με τον Αναξίμανδρο, ενώ με τον Σοκράτη, μετά με τον Πλάτωνα, με τον Σοκράτη αρχίζει αυτό και αποκτά μια πιο νοητική διάσταση. Και αυτό για τον Νίτσε είναι επικίνδυνο. Μπαίνει σε άλλα μονοπάτια, μπαίνει στην αναζήτηση μιας υποτιθέμενης αλήθειας, αρχίζει και βάζει όρια τι είναι αληθινό και τι όχι, τι είναι επιθυμητό και τι όχι, πού θα πρέπει να κοιτάμε εδώ ή κάπου μετά, σε έναν κόσμο ιδεών και όχι εδώ, και είναι όλη αυτή η γνωστή κριτική που αναπτύσσει ο Νίτσε ενάντια στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη, τέλος πάντων. Κυρίως λοιπόν θα λέγαω τους προσοκρατικούς εκτιμάει. Θέλω να μου πεις τώρα γιατί επέλεξε τον Βάλτερ Μπένιαμιν ως συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Νίτσε και στους αναρχικούς, και νομίζω ότι τον επέλεξε τώρα, μπορώ να κάνω λάθος αυτό, και ανάμεσα και στους αναρχικούς και στον ελευθεριακό κομμουνισμό γενικά ως ρεύμα. Σωστά, σωστά, σωστά. Θέλω να μου πεις γιατί αυτό το πρόσωπο. Ναι, εντάξει, ο Μπένιαμιν είναι ένας στοχαστής που τον αγαπάω πάρα πολύ. Έχει μία καταρχάς, πέρα από το τεράστιο θεωρητικό του έργο, που είναι και αυτό πολύ σχηδές, δεν είναι
Εγώ τον γνώρισα κυρίως και σε αυτό κυρίως έκανα το focus. Είναι ένα μικρό κομμάτι αυτό στο πολιτικό του έργο. Θεωρώ ότι οι θέσεις για την φιλοσοφία της ιστορίας είναι πραγματικά ένα μνημειώδες έργο. Είναι πολύ νιτσεϊκό στην λογική του. Έχει δηλαδή αφορισμούς ουσιαστικά, είναι μικροί αφορισμοί. Ο Μπένιαμιν είναι επίσης μια πολύ συμπαθής φιγούρα, διότι έχει αυτόν τον, κουβαλάει αυτόν τον ριζοσπαστικό πεσιμισμό. Υποφέρει σαν τον Νίτσε πάρα πολύ. Ο Νίτσε ήταν επίσης ένα πλάσμα που υπέφερε πάρα πολύ μέσα του. Ήταν παράκαιρος. Νομίζω ότι και ο Μπένιαμιν σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν παράκαιρος. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έζησε στη σωστή εποχή για εκείνον. Είναι και οι δύο διαγνώσανε τα προβληματικά σημεία των καιρών τους, προσπαθήσανε να μιλήσουν για το παρελθόν σε μια δυναμική, για το χρόνο γενικά, σε μια δυναμική, με μια δυναμική τάση. Κατέκριναν και δύο πάρα πολύ τον ιστορικισμό και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα. Οπότε ο Μπένιαμιν επίσης, προφανώς είχε διαβάσει, σαφώς είχε διαβάσει Νίτσε και τον εκτιμούσε πάρα πολύ. Ο Μπένιαμιν λοιπόν είχε στοιχεία νιτσεϊκά πάρα πολλά στη σκέψη του και από την άλλη ήταν ένας ανορθόδοξος αιρετικός μαρξιστής και ήταν αιρετικός μαρξιστής στην λογική του αναρχισμού, δηλαδή ήταν ένας αναρχικός μαρξιστής. Αν θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτή την κατάχρηση του όρου, πιστεύω ότι πραγματικά, αν θα μπορούσαμε να πούμε αν υπήρχε κάποιος αναρχικός μαρξιστής, ήταν ο Μπένιαμιν, γιατί πήρε τον Μάρξ, που αν με ρωτήσεις προσωπικά, μοιάζει πολύ με τον πρώιμο Μάρξ, δηλαδή και ο ίδιος ο Μάρξ είναι ένα θέμα το αν ήταν μαρξιστής ή όχι. Ο ίδιος το έχει αρνηθεί έτσι κι αλλιώς τον όρο μαρξισμό. Τεράστια κουβέντα, προφανώς και δεν είμαι και ο κατάλληλος να την κάνω. Παρ' όλα αυτά, ο πρώιμος Μάρξ σίγουρα, δηλαδή ο Μάρξ των χειρογράφων κτλ., είναι σίγουρα πολύ πιο κοντά στον αναρχισμό και η ανάγνωση που κάνει, άλλωστε κατηγορήθηκε πάρα πολύ ο Μπένιαμιν από μαρξιστές, ότι δεν έχει διαβάσει Μάρξ καλά και δεν ήταν και πολύ ψέματα αυτό, δεν έχει διαβάσει πολύ Μάρξ όπως οι ταγμένοι θεωρητικοί τον είχαν ξεκοκαλύσει. Το θέμα είναι όμως και τι κερδίζεις από αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, άλλωστε από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, είχε και επαφές, αν δεν ήταν μέλος για κάποια χρόνια, με τη σχολή της Φραγκφούρτης. Ήτανε μέλος. Και αυτοί, ας πούμε, ήταν κατά κάποιο τρόπο ελευθεριακοί, ας πούμε, μαρξιστές. Ξεκάθαρα. Για κάποια χρόνια. Έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό. Όπως το είπες, ήτανε μέλος της ευρύτερης οικογένειας της σχολής της Φραγκφούρτης. Είχε τις σχέσεις ειδικά με τον Αντόρνο, αυτές τις σχέσεις λίγο τις τεταμένες, πότε αγάπης, πότε τεταμένες. Γι' αυτό διάλεξα τον Μπένιαμιν, καταρχάς γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ και όταν αγαπάς πράγματα, όταν κάνεις κάτι που βγαίνει από μέσα σου, ό,τι αγαπάς λίγο θα έρθει να δέσει με έναν α ή β τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά πέρα από την επιθυμία μου να τον ανακατέψω σε όλη αυτή την ιστορία, θεωρώ ότι υπήρχε βάση γι' αυτό. Δηλαδή ο Μπένιαμιν είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας στοχαστής ο οποίος έκανε μια, θεωρώ, αρκετά αναρχική ανάγνωση του μαρξισμού, ήταν αιρετικός μαρξιστής, καταφέρθηκε ξεκάθαρα ενάντια στον σοβιετικό μαρξισμό, ειδικά ήταν η οριακή στιγμή, ήταν το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Οπότε είναι ένα συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα ρεύματα, στον αναρχισμό και στα υπόλοιπα φυσικά πιο ελευθεριακά ρεύματα της σοσιαλιστικής οικογένειας, αλλά και σίγουρα ανάμεσα στον αναρχισμό, εάν μπορούμε λοιπόν να τον βάλουμε μέσα και στις παρυφές του αναρχισμού, με τον Νίτσε. Ωραία. Θες να μου πεις τώρα ποια θεωρείς ως κομβικά σημεία της θεωρητικής επαφής, σχέσης του Μπένιαμιν με τον Νίτσε, δηλαδή πού έμοιαζαν αυτοί οι δύο? Ναι, όπως είπα, θεωρώ το σημαντικότερο είναι η πολύ ενδιαφέρουσα έννοια του χρόνου. Νομίζω είναι το κυριότερο. Ο Νίτσε έχει αυτή την έννοια της κυκλικότητας στον χρόνο του, δηλαδή έχει μια πολύ προνεωτερική, όχι απλά προνεωτερική, έχει μια αρχαιοελληνική αντιδιαφωτιστική σε αυτό το πλαίσιο προσέγγιση του χρόνου. Δεν υπάρχει γραμμικότητα στον χρόνο, υπάρχει μια κυκλικότητα.
η οποία καταλήγει σε αυτό το σχήμα του Νίτσε, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της φιλοσοφίας του, την αιώνια επιστροφή. Η αιώνια επιστροφή, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση κατά πόσον ο Νίτσε, επηρεασμένος λίγο από το Πουανκαρέ, επειδή πέρασε και μια φάση που ήταν πολύ υπέρ των φυσικών επιστημών, αυτή η πιο διαφωτιστική του φάση, υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον ο Νίτσε, διαβάζοντας και λίγο Πουανκαρέ και όλη αυτή τη συζήτηση, είδε το θέμα της αιώνιας επιστροφής κοσμικά συμπαντικά με την έννοια της φυσικής. Σαν μια πραγματικότητα απτή, δηλαδή μια δυνατότητα επανάληψης του παρελθόντος. Η γνώμη μου είναι πως όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι ψάχνουμε να βρούμε πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι το σχήμα του Νίτσε ήταν καθαρά θεωρητικό. Το θεωρώ εφιέστατο, με ποια έννοια, ότι η αιώνια επιστροφή για τον Νίτσε είναι αυτό το βασικό κριτήριο που βάζει στο να μετρήσει ο καθένας εάν πραγματικά η ζωή που έζησε είναι η ζωή που οδηγεί στο να γίνει ο κάθε άνθρωπος αυτό που είναι, κατά Νίτσε, δηλαδή να ενοποιήσει όλες τις αντιφάσεις, όλα αυτά που έχει περάσει και να φτιάξει έναν εαυτό, γιατί αυτή είναι η τελική. Αν υπάρχει ένας σκοπός για τον Νίτσε, είναι για τον άνθρωπο να φτιάξει έναν εαυτό. Αυτό σημαίνει να γίνεις υπεράνθρωπος, έτσι να φτάσεις, το λέω τώρα πολύ απλά, δεν σημαίνει μόνο αυτό και δεν είναι απλό, αλλά ένα βασικό συστατικό είναι αυτό. Η αιώνια επιστροφή λοιπόν είναι το κριτήριο που λέει κάθε στιγμή, αν επέστρεφε αιώνια, θα μπορούσες να το αντέξεις αυτό. Έκανες την επιλογή με την θέλησή σου ξεκάθαρα, καρδιακά. Εάν την έκανες, σημαίνει ότι όσες φορές και αν επιστρέψει, είσαι εκεί παρόν και μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εάν δεν το έκανες, αλλά ήσουν ετεροπροσδιορισμένος, έκανες την επιλογή γιατί κάποιοι άλλοι σε οδήγησαν εκεί, ή οι φοβίες σου σε οδήγησαν, ή η αποστροφή σου για κάτι άλλο κτλ. Αυτό θα σε γονατίσει, εάν ξέρεις ότι θα επιστρέφει αιωνίως και θα σε συναντά και θα συγκρούεσαι με αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η προσέγγιση του Νίτσε για τον χρόνο. Με αποκορύφωμα, όπως είπα, την αιώνια επιστροφή. Ο Μπένιαμιν, απ' την άλλη, έχει μια επίσης φοβερή συγκλονιστική, θα έλεγα εγώ, αυτή η ανοιχτότητα της ιστορίας. Αυτό που έχει στις τελευταίες του θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας είναι κατά πόσο η ιστορία είναι ανοιχτή. Τι σημαίνει ανοιχτή? Εδώ σκέφτομαι, ας πούμε, μου έρχεται πάντα στο μυαλό ο Φράνσις Φουκουγιάμα με το τέλος της ιστορίας και τον τελευταίο άνθρωπο, ένας φιλελεύθερος, ταγμένος φιλελεύθερος στοχαστής, σύγχρονος, ο οποίος όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση βγήκε πανηγυρίζοντας να πει ότι ορίστε, δεν τελειώσαμε. Όταν είπε φυσικά το τέλος της ιστορίας, δεν εννοούσε ότι θα έρθει στην τέλεια του κόσμου, εννοούσε ότι δεν υπάρχει πια λόγος να συζητάμε. Μία είναι η στο επίπεδο της πολιτικής, μία είναι η θεωρία που επικρατεί, είναι ο φιλελευθερισμός, αντίο σε όλα τα άλλα, χάσατε, λυπούμεθα, γεια σας. Και στο επίπεδο της οικονομίας, καπιταλισμός, λυπούμεθα, οι υπόλοιποι περάστε από εδώ. Άρα η ιστορία τελειώνει. Βέβαια, δέχτηκε μια σκληρή κριτική, τα μάζεψε λίγο γιατί όντως διαψεύστηκε από πάρα πολλά γεγονότα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ένα άλλο θέμα. Ο Μπένιαμιν λοιπόν έχει μια φοβερή αντίληψη για την ιστορία, την ονομάζει ανοιχτότητα. Και η προσέγγιση του έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στην πολεμική του ενάντια στο φασισμό. Λέει ότι πρέπει να πολεμήσουμε το φασισμό, αυτό το τέρας που έρχεται, το κάνει μάλιστα με έντονους θεολογικούς όρους, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λέει ότι ο αντίχριστος, ας πούμε, που είναι ουσιαστικά ο φασισμός, δεν πρέπει με τίποτα να τον αφήσουμε να κερδίσει, γιατί λέει, και είναι φοβερό αυτό, ούτε οι νεκροί μας δεν θα είναι ίσχυοι στους τάφους τους. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό γιατί τι δείχνει? Δείχνει μια πολύ μεγάλη αλήθεια που, αν θέλεις, με κάποιο τρόπο τη μεταχειρίστηκε πολύ αργότερα και ο Όργουελ. Όχι πάρα πολύ αργότερα, έτσι. Ο Όργουελ το 1948 γράφει το Μεγάλο Αδερφό. Και τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Μεγάλος Αδερφός μπορεί ανάλογα με το ποια είναι η συμμαχία που θέλει να συνάψει, το κράτος της Οκεανίας, αν θυμάμαι καλά πώς λέγεται, στο έργο του Orwell, αλλάζει την ιστορία ουσιαστικά, σβήνει τα παλιά αρχεία και ο Ηλίας που χθες ήταν εχθρός, επειδή έτσι επιτάσσουν τα συμφέροντα, σήμερα είναι ο καλύτερος και πάντα ήταν ο καλύτερος σύμμαχος. Και όποιος τολμήσει να θυμηθεί κάτι διαφορετικό, επειδή δεν υπάρχει καμία τέτοια πηγή, θα καταλήξει στα αντίστοιχα γκουλάγκ. Ο Μπένιαμιν λοιπόν λέει ότι
μπορεί μια ήττα να ακυρώσει οποιονδήποτε παρελθοντικό αγώνα, ακόμα και τους νεκρούς. Αντίστοιχα, μια νίκη του Μεσσία ενάντια στον Αντίχριστο, που για τον Μπένιαμιν ο Μεσσίας είναι το προλεταριάτο, μπορεί να δικαιώσει. Άρα να αλλάξει την ιστορία. Πώς να αλλάξει την ιστορία? Όχι γυρίζω πίσω με την επιστροφή στο μέλλον, η ταινιάρα ας πούμε, και γυρίζω και αλλάζω κάτι. Όχι έτσι. Αλλάζω την αντίληψη, αλλάζω πια την οπτική, δικαιώνοντας και μόνο τους ανθρώπους, τους αγώνες, αυτές τις ήττες του παρελθόντος, αυτές οι ήττες πια μακροπρόθεσμα, σε ένα άλλο χρόνο μάλλον, πάβουν να είναι ήττες. Είναι αυτές οι ήττες που οδήγησαν σε μία νίκη. Με αυτό τον τρόπο τώρα, πιάνοντας αυτά που σου είπα για τον Νίτσε και αυτά που σου είπα τώρα για τον Μπένιαμιν, ουσιαστικά και οι δύο έχουν αυτή τη λογική ότι το παρελθόν είναι ρευστό και ο τρόπος με τον οποίο θα το δούμε, είτε αρνητικά είτε θετικά, είτε δηλαδή μέσω αν κερδίσει ο φασισμός ή αν κερδίσει το προλεταριάτο, στην περίπτωση του Μπένιαμιν, ο τρόπος που θα δούμε το παρελθόν θα μας δώσει μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το παρόν και για το μέλλον. Άρα θεωρώ ότι το πολύ βασικό τους κοινό στοιχείο είναι ο χρόνος. Είναι η αντίληψη, αυτή η πολύ ριζοσπαστική αντίληψη του χρόνου και η ζωντάνια και η ρευστότητα του χρόνου. Ένα άλλο δευτερεύον, σημαντικό όμως, είναι αυτή η απέχθεια και των δύο για την αντικειμενικότητα που είπα και πριν. Δηλαδή, ο Μπένιαμιν καταφέρεται ενάντια στους ιστορικιστές της εποχής του και στο πόσο άνευρα καταγράφουν την ιστορία, συσσωρεύοντας ουσιαστικά, καταγράφοντας απλά τις νίκες, τα γεγονότα, σαν μια λογική εξέλιξη, άρα συντάσσονται ουσιαστικά με το καθεστώς, με την καθιστική ατάξη, όποια και αν είναι αυτή. Και ο Νίτσε φυσικά απεχθάνεται την αντικειμενικότητα στη λογική ότι αντικειμενικό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι που είναι κάτι που είναι πραγματικό, άρα είναι κάτι που είναι σωστό. Και άρα αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Ενώ ο Νίτσε ουσιαστικά πιστεύει ότι υπάρχουν τόσοι δρόμοι όσο και οι άνθρωποι. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο. Άρα απεχθάνεται την έννοια του γεγονότος. Ο Νίτσε πάει ακόμα πιο μακριά. Με πολύ αφοριστικό τρόπο λέει δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείες. Το οποίο είναι κάτι που υποδηλώνει ότι το συζητάμε εμείς πολύ έτσι απλά, πάντα το συζητάμε όλοι μας και λέμε ότι ναι, εξαρτάται πώς θα το δεις αυτό το πράγμα κτλ. Είναι αυτό ακριβώς και πολλά ακόμα βέβαια, πολύ περισσότερα. Οπότε η έννοια της αντικειμενικότητας είναι και για τους δύο κάτι που θέλω να το πάνε στην άκρη. Θα έλεγα αυτά τα δύο στοιχεία περισσότερο λοιπόν. Ωραία, ο χρόνος και, ο χρόνος και η εναντίωση στην αντικειμενικότητα, ναι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Νίτσε, νομίζω το ανέφερε κάποια στιγμή πριν, στην αρχή, καταφέρονταν εναντίον των σοσιαλιστών και ειδικά των αναρχικών. Ωραία. Θέλω να μου πεις εσύ μέσω ποιων πλευρών της σκέψης του προσπάθησε να αποδομήσει αυτή την άποψη. Είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι αν θεωρείς ότι μπορεί σε κάποια σημεία της κριτικής του να είχε όντως δίκιο, άσχετα αν την έκανα φυψηλού, εντάξει, μη γνωρίζοντας πολλά πράγματα, αλλά άσκησε μια κριτική. Και μετά θα σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό για κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Καταρχάς θεωρώ ότι σαφώς και πολλά στοιχεία της κριτικής του Νίτσε είναι δικαιολογημένα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένα όμως κυρίως σε επίπεδο πρακτικής, όχι σε επίπεδο θεωρίας. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εγώ διάβασα και διαβάζω τον αναρχισμό και αυτά που έβαλα στο τραπέζι ως υλικό, ως πηγή για την θεωρητική αναρχική σκέψη, θεωρώ ότι σε επίπεδο θεωρίας, προσπαθώντας να συγκρίνω και να συνδέσω την φιλοσοφία την νιτσεϊκή με τη φιλοσοφία την αναρχική, θεωρώ ότι εκεί δεν είχε δίκιο σε πολλά, στα περισσότερα τουλάχιστον πράγματα. Σε επίπεδο πρακτικό σίγουρα. Δηλαδή η μνησικακία για την οποία κατηγόρησε πολλούς αναρχικούς ή η έννοια της ζηλοφθονίας ή της εκδίκησης ως κάτι πιο μικροπρεπές, σίγουρα μπορεί να αναγνωριστεί και να εντοπιστεί σε πολλά στάδια της αναρχικών πρακτικών. Από την ατομική τρομοκρατία μέχρι ακόμα και μαζικές επαναστάσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει βάση στην κριτική του Νίτσε, σίγουρα. Όμως θεωρώ ότι σε επίπεδο, επειδή με ρώτησες για το κατά πόσον πώς μέσω του Νίτσε μπορούμε να ανασκευάσουμε λίγο αυτή την προσέγγιση που κάνει ο Νίτσε για τον αναρχισμό. Εγώ προσπάθησα και επέλεξα
Έτσι, βασικά, προσπάθησα μέσα από αυτές τις κατηγορίες κυρίως να ανασκευάσω, να κριτικάρω και να ανασκευάσω αυτή την οπτική. Νομίζω ότι το βασικό κριτήριο είναι το κριτήριο αυτό της ηθικής του δούλου και της ηθικής του κυρίου. Αυτό το σχήμα το οποίο ξεκινάει από το Χέγγελ, το παίρνει ο Νίτσε, το αλλάζει, το μεταχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Η ηθική του δούλου είναι η πρακτική ενός ανθρώπου ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται, ο οποίος καθορίζει τον εαυτό του με βάση αυτά που δεν είναι, με βάση αυτά που δεν είναι, που βλέπει στους άλλους και δεν είναι, είτε επειδή δεν του αρέσουν, είτε επειδή θέλει αλλά δεν μπορεί να είναι. Άρα ο δούλος είναι κάποιος που ετεροπροσδιορίζεται πλήρως. Ο κύριος είναι αυτός ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται. Δηλαδή, χωρίς να τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση τι υπάρχει γύρω του, ανακαλύπτει μόνος του τον εαυτό του, βλέπει, αναγνωρίζει, εντοπίζει όσα τον ευχαριστούν και όσα επιθυμεί και με βάση αυτά καθορίζει τον εαυτό του. Σε δεύτερο χρόνο, βλέποντας τι υπάρχει γύρω του, διαφοροποιείται. Δηλαδή, εγώ αυτός είμαι, εσύ είσαι αυτός, άρα είμαστε διαφορετικοί. Ενώ ο δούλος, κατά Νίτσε, λέει, τι είσαι εσύ, είσαι αυτό, αυτό και αυτό, ναι, εγώ δεν θέλω να είμαι αυτά, ή θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ, άρα θα επιλέξω να είμαι κάτι άλλο από εσένα. Αυτό, λοιπόν, είναι έτερο προσδιορισμός. Για τον Νίτσε, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό, οι αναρχικοί, όπως και οι χριστιανοί, είχαν αυτήν την έννοια της άρνησης, του μηδενισμού, του αρνητικού μηδενισμού, της άρνησης, της καταστροφής. Άρα είχαν μια μνησίκακη και μια ετεροπροσδιοριστική προσέγγιση. Όμως θεωρητικά, αυτό προσπαθώ να δείξω όταν αναφέρω συγκεκριμένους στοχαστές, αναφέρω τον Μαλατέστα, τον Μπακούνιν, τον Κροπότκιν και την Goldman, ας πούμε, σε κάποια σημεία αυτού του κομματιού. Θεωρητικά φαίνεται ξεκάθαρο ότι οι αναρχικοί δεν μιλούν για κάτι τέτοιο. Μιλούν για μια άρνηση σε επίπεδο ανάγκης να προτάξουν τις δικές τους αξίες. Είναι η άρνηση το αποτέλεσμα της ανάγκης να προτάξουν τις δικές τους αξίες και όχι οι οποιασδήποτε αξίες το αποτέλεσμα της άρνησης. Άρα δεν είναι ετεροπροσδιοριστικό αυτό. Ακόμα και το δίπολο που χρησιμοποιεί ο Νίτσε του... Συγγνώμη. Όχι αυτό, αυτό είναι που είδαμε και τώρα ουσιαστικά, του πιστωτή και του χρεώστη. Δηλαδή αυτός που πιστώνει και ο άλλος που χρωστάει. Και χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα ο Νίτσε για να πει ότι παλιότερα, ας πούμε, σε μια προϊστορική, πάλι το αϊστορικό αυτό σχήμα, σε μια τέλος πάντων περίοδο προϊστορική, όταν κάποιος έκανε κάτι κακό, το θύμα είχε δικαίωμα να πονέσει τον θήτη με έμεσους ή άμεσους τρόπους, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όχι από κάποιο μαζοχισμό ή κάτι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε την ευχαρίστηση που θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει τη ζημιά που το θύμα του έκανε, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το θύμα το ίδιο με αυτόν τον τρόπο εξηλαιωνόταν. Εξηλαιωνόταν απέναντι εξηλαιωνόταν απέναντι στο θύμα. Και λέει ο Νίτσε ότι αυτό ιστορικά, λοιπόν, αλλάζει και με το κράτος και με την εκκλησία και τα λοιπά και με την έννοια του Θεού και κάτι ανώτερο, αυτό το χρέος που ο πιστωτής, δηλαδή το θύμα, χρεώνει τον χρεώστη, αυτό το χρέος που δεν ξεπληρώνεται ποτέ, είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς αρνητικά για τα ιερά και τα όσια, δεν μπορείς να προσβάλλεις το Θεό, γιατί αυτό είναι ένα ανώσιο, είναι ένα τεράστιο ανοσιούργημα, το οποίο θα σε κυνηγάει μια ζωή. Δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις ποτέ. Δεν μπορείς να αντιτίθεσαι στο κράτος, γιατί το κράτος είναι, είναι ο κυρίαρχος, είναι η πολιτική, είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Άρα δεν τίθεται θέμα ξεχρεώνω με κάποιο τρόπο. Άρα αυτό το χρέος πολλαπλασιάζεται, λέει ο Νίτσε, και όταν το χρέος αυτό πολλαπλασιάζεται, δεν μπορεί να ξεπληρωθεί. Και όταν δεν μπορεί να ξεπληρωθεί και δεν μπορεί να εκτονωθεί, αρχίζει σιγά σιγά και μεταστρέφεται. Μεταστρέφεται προς τα μέσα, δημιουργείται αυτή η κακή συνείδηση, πάει δηλαδή προς τον εαυτό και αυτή η κακή συνείδηση πια γίνεται μνησικακία για τα πάντα γύρω. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχήμα που έχει ο Νίτσε στο μυαλό του και για τους χριστιανούς και για τους αναρχικούς. Δεν μπορείτε να εκφράσετε
δεν μπορείτε να βγείτε από το χρέος σας, να ξεπληρώσετε το χρέος σας, το συσσωρεύετε, μνησικακείτε και ουσιαστικά είστε ετεροπροσδιορισμένοι. Το λάθος εδώ είναι ότι, είναι και αυτό που αναφέρω, ότι για τους αναρχικούς, οι αναρχικοί δεν θέλουν τον εαυτό τους, αν τους βάζαμε σε αυτό το σχήμα, δεν θέλουν τους εαυτούς τους, τον εαυτό χρεώστη, το θεωρούν πιστωτή. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν είμαστε εμείς που κάναμε την πατάτα. Ήρθε το κράτος, ήρθε η εξουσία και άλλαξε τις σχέσεις, επέβαλε, βασάνισε, έκανε. Αυτοί χρωστάνε, δεν χρωστάμε εμείς. Αυτοί μας χρωστάνε. Οπότε εμείς, δεν έχει σημασία εδώ ποιος έχει την πιο τη δύναμη, την υλική κτλ. Μιλάμε σε επίπεδο ηθικού χρέους. Αυτοί σου λέει χρωστάνε, εμείς είμαστε οι πιστωτές. Εμείς δεν είμαστε φούλα αυτοπροσδιορισμένοι, ξέρουμε τι θέλουμε και ξέρουμε πώς θα το πολεμήσουμε. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μια αντιστροφή στο μυαλό του Νίτσε, στο σχήμα αυτό. Όχι αδίκως από πολλά πράγματα που βλέπει, όμως το είπες και εσύ σε κάποια φάση και το λέει και ο Νίτσε μόνος του. Παραδέχεται, το λέει, όχι το παραδέχεται απολογητικά. Το λέει όπως κάθε πνεύμα που έχει μια έπαρση και μια θα έλεγα καταιγιστική ροή σκέψης. Σου λέει ότι ναι, και γι' αυτό που δεν με πολύ ενδιαφέρει, δεν μπορεί να ασχολούμαι κιόλας. Που δεν μ' αρέσει. Το λέει ξεκάθαρα. Δηλαδή, και θεωρώ ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει μια φοβερή ευρημάθεια, έτσι, σαφώς. Έχει μια φοβερή φιλοσοφική βάση. Έχει ένα πνεύμα που κόβει τα πάντα. Αλλά δεν έχει κάνει μια μελέτη να κάτσει να διαβάσει ακριβώς, να δει τι και πώς κτλ. Και στο κομμάτι της εργασίας αυτής, σε πολλά σημεία, προσπαθώ ουσιαστικά αυτό να κάνω. Όταν πιάνω σημεία, βασικά σημεία της σκέψης του Νίτσε και αρχίζω και προσπαθώ να τα εντοπίσω αυτά τα σημεία στη σκέψη της αναρχικής θεωρίας, ουσιαστικά αυτό κάνω. Προσπαθώ να πω δηλαδή ότι θα μπορούσε, εάν ήθελε και αν, να δει αυτά τα στοιχεία, ότι υπάρχουν τα σπέρματα αυτά, πότε σαν σπέρματα και πότε σαν ουσιαστικά κομμάτια σκέψης, ενυπάρχουν στην αναρχική φιλοσοφία. Είτε επειδή αναφέρονται σε αυτόν εκ των πραγμάτων, είτε επειδή έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα. Δηλαδή, ο Μπακούνιν, ας πούμε, δεν είναι επηρεασμένος με κανένα τρόπο από τον Νίτσε συνειδητά. Δεν έχει διαβάσει. Μπορεί να έχει διαβάσει, θέλω να πω ότι ναι. δεν τον έχει όπως τον έχει Goldman ή ο Landauer. Έτσι, ο Κροπότκιν τον κάνει πέρα, τον απορρίπτει. Παρ' όλα αυτά και οι δύο έχουν πολλά σημεία στη σκέψη τους τα οποία συνάδουν. Όχι απλά συνάδουν, πάνε χέρι-χέρι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, κυρίως πολύ έτσι σχηματικά και σαν παράδειγμα, με αυτό το σχήμα κυρίως του κυρίου και του δούλου και του πιστωτή και του χρεώστη, προσπάθησα να τα αντιστρέψω μέσα από την νιτσεϊκή ερμηνεία για να δείξω ότι εδώ κάτι έχει παίξει λίγο μια αδικία ίσως και μια παρανόηση. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει προοπτικισμός καταρχάς και αν επικοινωνούν ο νιτσεϊκός με τον αναρχικό προοπτικισμό, αν υπάρχει καταρχάς νιτσεϊκός και αν υπάρχει και αναρχικός και μέσω ποιων οδών, με ποιους τρόπους επικοινωνούν αυτοί οι δύο προοπτικισμοί. Λοιπόν, προοπτικισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την φιλοσοφία του Νίτσε. Ουσιαστικά αναφέρεται στην ιδέα ότι της προοπτικής δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, δεν υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι. Ο προοπτικισμός σημαίνει ότι τα ελεύθερα πνεύματα μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους αξίες σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τις ορίζουν. Δεν υπάρχει η έννοια του ακολουθώ ένα κανόνα, ένα θέσφατο κτλ. Και ο προοπτικισμός οδηγεί τελικά και σε μια αυτή η συνειδητή αυτόνομη πορεία, οδηγεί και στην ολοκλήρωση του εαυτού, σε αυτό που ο Νίτσε έλεγε γίνει αυτό που είσαι, έτσι, δηλαδή να μπορέσουν όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις μέσα από αυτόν τον αυτόνομο δρόμο της δικής σου προοπτικής, της θέασης, της προσωπικής θέασης των πραγμάτων, αυτό ουσιαστικά είναι ο προοπτικισμός, να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του εαυτού. Αυτό είναι το κομμάτι για τον Νίτσε. Στον αναρχισμό δεν υπάρχει καταγεγραμμένος όρος τέτοιος, όμως το συναντάμε πάρα πολύ και στον Κροπότκιν,
Το συναντάμε, ας πούμε, ο Κροπότκιν γράφει, έχει κυκλοφορήσει από τον ελεύθερο τύπο η τύπου γκροσούρα αυτή, η Αναρχική Ηθική. Έτσι, ένα πολύ φοβερό έργο, το οποίο είναι τι, είναι μία απάντηση. Ο Κροπότκιν το γράφει με αφορμή μία, αν θυμάμαι τώρα καλά, ένας σύντροφος αναρχικός. Μπράβο, μπαίνουν δύο άλλοι αναρχικοί και θεωρούν ότι είναι αναρχικοί και ας είναι και άλλος αναρχικός, έχουν δικαίωμα να κλέψουν τα βιβλία γιατί αυτό είναι επαναστατικό, ριζοσπαστικό κτλ. Η ιδιοκτησία είναι κλοπή, άρα με το να κλέψουμε εμείς κτλ. Και βγαίνει ο Κροπότκιν και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει λίγο τα θέματα και να πει ότι στον αναρχισμό υπάρχει μια ηθική. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μιλάει πάρα πολύ και εδώ, παρένθεση, είναι ένα ωραίο σημείο το οποίο απαντάει λίγο και στις ενστάσεις του μεταναρχισμού. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Ότι δεν, αυτή η συζήτηση, ο άνθρωπος έχει δίπλα του και τον διάβολο και τον άγγελο. Ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να πει για τον εαυτό του και για τις συνθήκες στις οποίες ζει ότι αυτό το πράγμα τον ενοχλεί και το αντιμετωπίζει σαν απρόφητο που θα το ξεριζώσει ή σαν κάτι που θα το αγκαλιάσει γιατί τον προάγει. Οπότε δίνει ουσιαστικά, περιφραστικά και με έναν άλλο τρόπο, ουσιαστικά μιλάει για αυτόν τον προοπτικισμό τον νιτσεϊκό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δεν αναφέρεται ούτε καν ενδόμηχα, δεν πιστεύω δεν αναφέρεται, όμως παράλληλα ουσιαστικά μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Έχουμε επίσης τον Μαλατέστα, ο οποίος στις λίγες προσπάθειες αναρχικών και δικής του αλλά και αναρχικών να προσπαθήσει να σκεφτεί πώς θα είναι μια αναρχική κοινωνία. Νομίζω είναι... θυμάμαι σε ποιο έργο του είναι, για να είμαι ειλικρινής τώρα και θα κάνω λάθος και δεν θέλω. Σε ένα λοιπόν έργο του γράφει ότι στο πλαίσιο μιας αναρχικής κοινωνίας πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις ή πώς θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και λέει ότι αυτό δεν θα υπάρχει ένα by default σχήμα που θα λέει ότι όταν γίνεται αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί δεν θα υπάρχει μια κεντρική εξουσία. Ο κάθε ένας ή κάθε ομάδα θα είναι ελεύθερη να ακολουθήσει το δικό της δρόμο και λέει ο Μαλατέστα, εκ του αποτελέσματος, επειδή ο άνθρωπος είναι ορθολογικών και τα λοιπά, θα δει τι είναι και αυτό που του ταιριάζει περισσότερο ή τι είναι το πιο αποτελεσματικό. Αυτό δεν σημαίνει έναν άκρατο, και θα φτάσω σε αυτό, δεν σημαίνει έναν άκρατο σχετικισμό. Εδώ είναι σημαντική διαφορά. Ο προοπτικισμός στο Νίτσε και ο προοπτικισμός, π.χ. όπως τον περιέγραψα τώρα στο Μαλατέστα και στον Κροπότκιν, μιλάει για την δυνατότητα πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων σε ένα θέμα. Προσεγγίσεων που είναι απόλυτα σεβαστές σε όλες, γιατί εκφράζουν την ανάγκη του καθενός να τις μεταχειριστεί. Αλλά και ο Μαλατέστα εδώ στην προκειμένη περίπτωση και ο Νίτσε δεν δέχονται έναν άκρατο σχετικισμό. Δεν είναι ότι, όπως λέει ο σχετικισμός, ότι όλες οι προσεγγίσεις είναι ισοδύναμες και το ίδιο καλές με τις υπόλοιπες. Για τον Νίτσε είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι όλες οι απόψεις καλές, το ίδιο καλές. Ο Μαλατέστα σου λέει ότι θα δούμε εκ του αποτελέσματος τι είναι καλύτερο. Και το λογικό είναι ότι φυσικά οι άνθρωποι θα μετακινηθούν σιγά σιγά προς την άποψη, την προσέγγιση που φάνηκε να δουλεύει καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά η ανοιχτότητα, ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος και ότι ο κάθε ένας ακολουθεί το δρόμο του βάσει των ειδικών συνθήκων του, είναι το βασικό σημείο του προοπτικισμού. Και για τον Νίτσε είναι κομβικό σημείο και θεωρώ ότι και για την αναρχία σαν θεωρία, σαν φιλοσοφία είναι πολύ κομβικό σημείο. Γιατί αποφεύγει όλες αυτές τις αγγυλώσεις ενός σεισμού, μιας ιδεολογίας. Mm-hmm. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στα μέσα και στους σκοπούς. Και να μου πεις λίγο για το θέμα της βίας. Αν υπάρχουν κοινές προσλαμβάνωσεις όπως το έχεις δει εσύ ανάμεσα στην νιτσεϊκή σκέψη και στην αναρχική. Ναι, ο Νίτσε, όταν αναφέρεται στη βία, πάλι αναφέρεται αρκετά φιλοσοφικά και πολύ, προφανώς δεν είχε καμία έτσι, ακτιβιστική σχέση με τη βία, οποιαδήποτε σχέση. Ήταν πολύ καλός πεζοπόρος, αλλά δεν είχε καμία, έτσι, μιλούσε βέβαια πολλές φορές και στην αναλογία της ηθικής, ας πούμε, για την έννοια του καλού, ποιος είναι ο καλός, έτσι είναι αυτός που έχει δύναμη, που ο κακός είναι ο αδύναμος. Οπότε μιλάει και με όρους φυσικούς, αλλά δεν αναφέρεται σε φυσικούς όρους, σε φυσιολογίας. Όταν λέει καλός, κακός, δυνατός, αδύναμος, μιλάει κυρίως για το πνεύμα, δεν μιλάει για τα μπράτσα.
Βέβαια, η βία δεν είναι μόνο φυσική. Έτσι. Υπάρχει και η σωματική και η λεκτική, έτσι, η ψυχολογική κτλ. Για τον Νίτσε, λοιπόν, η έννοια της βίας δεν είναι ένα θέμα που το. Θα λέγω ότι περισσότερο το βλέπει αρνητικά. Ακριβώς ένα κομμάτι της φοβίας του για την πλέμπα, για τη μάζα κτλ. Άρα και για τους χριστιανούς και για τους σοσιαλιστές και τους αναρχικούς, είναι ότι μέσω της βίας ουσιαστικά έτσι, επιβάλλονται τις παρακμιακές τους αξίες κτλ. Για τον αναρχισμό, τι να πω, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το θέμα της βίας, είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχει διχάσει πάρα πολλές φορές τον αναρχικό χώρο και το σύγχρονο και θεωρώ ότι ανέκαθεν ήταν ένα θέμα που δίχαζε. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, στο θέμα του αναρχισμού για τη βία καθεαυτή και στο θέμα του Νίτσε για το σχήμα αυτό καθεαυτό, τα μέσα και η σκοπή είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή συζήτηση. Θεωρώ ότι ο αναρχισμός, εάν διαχωρίζεται σε κάτι από πιο επιτυχημένα βάσει αποτελεσμάτων σοσιαλιστικά ρεύματα, είναι ότι φύση και θέση, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, επέλεξε να μην διαχωρίσει τα μέσα από τους σκοπούς, αλλά να τα έχει σύμφυτα. Δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν να επιδιώκω τον α σκοπό με μέσα τα οποία αντιτίθονται σε αυτόν. Δεν αγιάζει ο σκοπός στα μέσα. Αυτό, ας πούμε, που είδαμε στην ατομική τρομοκρατία τύπου Νετσάγεφ, στον νετσαγεφισμό, είναι κάτι που θεωρώ ότι, ενώ είναι κομμάτι, το Νετσάγεφ, ας πούμε, δεν μπορώ να μην τον θεωρήσω κομμάτι της ευρύτερης αναρχικής ιστορίας, το μηδενισμό αυτού του είδους. Έτσι, θα ήταν άδικο, θεωρώ. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη μειοψηφία. Γιατί έφτασε στο σημείο αυτό που έλεγε ο Νετσάγεφ. Ας πούμε ότι ο επαναστάτης δεν έχει οικογένεια, δεν έχει φίλους, δεν έχει και θα μεταχειριστεί οποιοδήποτε μέσο για να πετύχει το σκοπό. Αυτό θεωρώ ότι είναι, προσωπικά θα χρησιμοποιήσω τη βαριά έκφραση, είναι κατάπτυστο για μένα, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θεωρώ όμως ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και η αναρχική θεωρία και πράξη νομίζω ότι το έχει απορρίψει αυτό. Μπορεί να μπαίνει πολλές φορές από την πίσω πόρτα, σε πολλές κρίσιμες στιγμές κινηματικές, όμως νομίζω ότι θεωρητικά ο χώρος αυτό το πράγμα το έχει ξεράσει, το έχει αποβάλει και ορθώς δεν το έχει ξεριζώσει, δυστυχώς, όμως θεωρητικά το έχει αποβάλει. Έχουμε πολλά βήματα ακόμα για να το ξεριζώσουμε. Η κριτική, ας πούμε, που κάνει Goldman στην Οκτωβριανή Επανάσταση είναι σε αυτή τη βάση. Είναι μια αναρχική κριτική. Η ενστάση του Κροπότκιν στο Λένιν, όταν του γράφει γράμματα, είναι σε αυτή τη βάση. Ότι δεν είναι δυνατόν να οραματίζεσαι η Λούξεμπουργκ σαν ελευθεριακή κομμουνίστρια, έτσι, συμβουλιακή ελευθεριακή κομμουνίστρια. Η κριτική που κάνει στο Λένιν είναι σε αυτή τη βάση. Ότι δεν είναι μέσα σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Μπορείς να ευαγγελίζεσαι μια κοινωνία την οποία τα μέσα που χρησιμοποιείς την ακυρώνουν. Δεν γίνεται, γιατί αυτό, το ότι πορευόμαστε προς έναν νέο κόσμο, είναι μια δυναμική κατάσταση. Θα φτάσουμε και αν φτάσουμε ποτέ, γιατί βαδίζουμε στον δρόμο αυτό. Εάν μου λες ότι θα φτάσουμε εκεί πηγαίνοντας από άλλον δρόμο, θα χαθούμε. Θα χαθείς, τελείωσε. Άρα για τους αναρχικούς θεωρώ ότι το σύμφυτο μέσων και σκοπών είναι πάρα πολύ βασικό, για την ίδια την αναρχική θεωρία και βοηθάει πολύ να ξεκαθαριστεί και η θέση με άλλα πιο ορθόδοξα μαρξιστικά ή κομμουνιστικά ρεύματα. Για τον Νίτσε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε σε έτσι, πολύ γνωστές του ρίσεις, όπως αν κοιτάζει για πολύ την Άβυσσο θα κοιτάξει και αυτή πίσω σε σένα, έτσι, και ουσιαστικά, ουσιαστικά θα γίνει στο τέρας το οποίο πολεμάς. Για τον πόλεμο και για τον πολεμιστή που αναφέρει σε κάποιο σημείο στο Ζαρατούστρα, δηλαδή ότι η μάχη ουσιαστικά, ο πόλεμος καθορίζεται από τα μέσα που κάνει στη μάχη. Ότι ο πολεμιστής αποκρισταλώνεται στο ποιος είναι με βάση τα όσα έχει κάνει. Όλη η σκέψη του Νίτσε στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί ο εαυτός, αυτό που λέγαμε να γίνεις αυτό που είσαι, το είπαμε και πιθανώς θα το ξαναπούμε πολλές φορές, είναι ότι είναι όλο το ενδιάμεσο, όλη η διαδρομή ενδιάμεση.
Άρα τα μέσα που μεταχειρίζεσαι οποιαδήποτε στιγμή είναι αυτά που θα καθορίσουν και το ποιος είσαι. Ο Νίτσε λέει πάει ακόμα περισσότερο. Σου λέει όχι απλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά τα μέσα ουσιαστικά είναι αυτά που θα καθορίσουν και τον ίδιο το σκοπό. Που θα σε οδηγήσουν τελικά κάπου. Η ζωή που ζεις θα σε οδηγήσει κάπου. Δεν είναι ότι υπάρχει ένα σκοπός και προσπαθώ να τον βρω, άρα. Δηλαδή, εκεί ίσως υπάρχει μια διαφορά, θα λέγαμε, εν μέρη με τους αναρχικούς. Ότι οι αναρχικοί έχουν μια γραμμικότητα στη σκέψη τους, έχουν την επανάσταση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπως το θέσαμε και στην αρχή για το αν είναι θεμελιώδης ή όχι, θεμελιώδης όρος. Αλλά έχουν τέλος πάντων μια εξηλαίωση, μια ανατροπή, έχουν μια αναρχική κοινωνία. Έχουν ένα στόχο και σου λένε ότι παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε αυτό το στόχο να τον προσεγγίσουμε με μέσα τα οποία θα είναι συμβατά. Θα είναι ένα, αυτό που λέμε. Η προεικόνηση, το prefiguration, η προεικόνηση της κοινωνίας που θέλουμε. Πρέπει να την προεικονιστούμε, να την προεικονίσουμε αυτή την κοινωνία. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο Νίτσε σου λέει: δεν ξέρω καν τι, δεν υπάρχει σκοπός, υπάρχει αποτέλεσμα. Έχω δηλαδή, η ζωή που κάνω θα με οδηγήσει κάπου. Και εφόσον θα έχω αποδεχτεί αυτό που κάνω, τότε θα είμαι αυτός που είμαι. Οπότε θεωρώ ότι για τους δύο είναι πολύ κομβικό τα μέσα και η σκοπή, η συνάφειά τους εννοώ, η συγγένειά τους. Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν είναι παρακινητηρευμένη αυτή η ερώτηση, τι περιεχόμενο έχει ο μηδενισμός για τον Νίτσε και τι περιεχόμενο έχει για τους αναρχικούς, έτσι όπως έχει φανεί στην πορεία, ας πούμε, του αναρχικού κινήματος ή της αναρχικής θεωρίας, τέλος πάντων. Για τον Νίτσε είναι πολύ πιο φιλοσοφικό το σχήμα, έκανε μια πολύ βαθιά συζήτηση, μιλάει για ενεργές αντενεργές δυνάμεις, μια πολύ περίπλοκη συζήτηση. Θεωρώ ότι ο Ντελέζ σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό το συζητάει αρκετά επιτυχημένα αυτό στο έργο του για τον Νίτσε. Παρ' όλα αυτά είναι όροι και είναι μια συζήτηση πάρα πολύ δύστροπη. Οι ενεργές και αντενεργές δυνάμεις και η αρνητική και η θετική θέληση. Παρ' όλα αυτά, για τον Νίτσε ο μηδενισμός, καταρχάς, υπάρχει αυτή, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, υπάρχει πάντα αυτή η παρεξήγηση ότι ο Νίτσε είναι ένας μηδενιστικός φιλόσοφος. Το οποίο δεν στέκει. Όχι μόνο δεν είναι μηδενιστής, είναι full και κάργα, να μου επιτραπεί η έκφραση, αντιμηδενιστής. Πολεμάει τον μηδενισμό, τον συχαίνεται. Απλά είναι ένας μεγάλος μηδενιστικολόγος. Είναι ο γιατρός του μηδενισμού. Είναι αυτός που τον μελετάει σε βάθος, τον ξεψαχνίζει και τον αναλύει πάρα πολύ. Όλη αυτή η συζήτηση για το ότι ο Θεός πέθανε και εμείς το σκοτώσαμε, η παρακμή που βλέπει στο δυτικό πολιτισμό, με συγχωρείτε, σε φάση πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν πια αξίες. Αυτό ο μηδενισμός είναι η θέληση για το μηδέν, για το τίποτα. Δεν υπάρχει καμία αξία, θετική ή αρνητική. Δεν υπάρχει καμία. Ο άνθρωπος έχει εξημερωθεί πλήρως, προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του όσο πιο εξημερωμένα μπορεί, όσο πιο βολεμένα μπορεί και έχει μηδενίσει τα πάντα. Είναι κάτι θετικό εάν συνεχιστεί, εάν παραμείνει εκεί, είναι κάτι ολέθριο. Είναι θέληση για μηδέν, θέληση για το τίποτα. Ο Νίτσε το πάει παραπέρα αυτό και σου λέει ότι ο μηδενισμός είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο εάν μετά το μηδενισμό υπάρξει πια η δημιουργία νέων αξιών. Θα έρθει δηλαδή το ελεύθερο πνεύμα, θα έρθει ο υπεράνθρωπος να φτιάξει τις δικές του αξίες. Θα μηδενίσει, θα καταστρέψει όλες τις αξίες που δεν συνάδουν με αυτό, με το δικό του πνεύμα και θα φτιάξει τις δικές του αξίες. Για τους αναρχικούς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το σχήμα ομοιάζει. Δηλαδή, καταρχάς, έχουμε πάλι έναν φαινομενικά και ίσως ουσιαστικά αρνητικό μηδενισμό, κατά Νίτσε αρνητικό, στη λογική, όπως είπαμε, π.χ. του νετσαγεφισμού. Δηλαδή, έχουμε μια καταστροφή, μια άρνηση, ένα μηδέν. Το οποίο θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στο σύγχρονο μηδενισμό, δηλαδή σε πολλές και σε πολλές αναρχικές ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται ως μηδενιστικές, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αδικία. Βέβαια, αυτό ίσως είναι και δικό τους λάθος, λίγο που υπερτονίζουν αυτό το στοιχείο, αλλά θεωρώ ότι πάντα υπάρχει η πρόταξη το τι θέλω μετά να φτιαχτεί κάτι. Απλά κυρίως το focus είναι στο μηδενισμό. Υπήρχαν όμως και ρεύματα. Ξαναγυρίζω στον Νετσάγη, ας πούμε, και τα λοιπά, τα οποία φαινόντουσαν να είναι καθαρά καταστροφικά. Ο Μπακούνιν λέει έτσι, ότι η καταστροφή κρύβει μέσα της τη χαρά της δημιουργίας. Δηλαδή, πάντα αυτό είναι το κοινό και το σημαντικό και στον Νίτσε και στον αναρχισμό για να μπει ο μηδενισμός σε μια θετική. Είναι ένα υπερόπλο το οποίο είναι σημαντικό. Αν σταματήσει στην καταστροφή,
καταστραφήκαμε. Εάν συνεχίσει στη δημιουργία, τότε πραγματικά είναι και ο μόνος δρόμος. Είναι και ο μόνος δρόμος. Τώρα, το αν αυτός ο μηδενισμός φυσικά θα λάβει και υλική διάσταση, δηλαδή κατεδαφίζω κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Προφανώς τον Νίτσε δεν τον απασχολεί πολύ και αν τον απασχολούσε, μάλλον θα ήταν και αρνητικό. Ο Νίτσε μιλάει, κάνει μια πνευματική συζήτηση. Όπως και να έχει όμως σε θεωρητικό επίπεδο, θεωρώ ότι οι δύο μηδενισμοί ομοιάζουν. Δηλαδή, υπάρχει και εντοπίζεται με ΑΙ και ο αρνητικός μηδενισμός κατά Νίτσε στον αναρχισμό. Όμως νομίζω ότι ο μηδενισμός ο βασικός, όπως τον μεταχειρίζονται οι αναρχικοί, είναι πολύ κοντά στον μηδενισμό τον ριζοσπαστικό και τον μεταστοιχειωτικό των αξιών που ευαγγελίζεται ο Νίτσε. Ναι. Ωραία. Η φράση του Νίτσε, πως φιλοσοφεί κανείς με το σφυρί, θα μου πεις κατά γνώμη σου τι περιεχόμενο έχει και είναι κάτι που θα τέριαζε με τις αναρχικές ιδέες. Ναι, νομίζω ξεκάθαρα. Καταρχάς δεν είναι πάρα πολύ με αυτή την. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαία η ερώτηση, ενώ ότι έρχεται στη φυσική ροή της συζήτησής μας. Προφανώς ο Νίτσε, φιλοσοφώντας κανείς με το σφυρί, εννοεί, εννοεί την ανάγκη για την πολεμική της φιλοσοφίας. Δηλαδή, η φιλοσοφία για τον Νίτσε δεν μπορεί να μην έχει πολεμικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει πολεμικό χαρακτήρα? Δεν σημαίνει ότι επιτίθεμαι σε κάποιον. Επιτίθεμαι ακόμα και στον ίδιο μου τον εαυτό, με ευγενικούς όρους βέβαια, έτσι, όχι ύπουλα, ξεκάθαρα με την έννοια των επιχειρημάτων, με μια διαφορετική στάση ζωής και η ανάγκη πρέπει να σφυριλατήσω για να μπορέσω να καταστρέψω και να δημιουργήσω. Κάνω τη δουλειά του σιδηρουργού στο σιδηρουργείο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τη φωτιά, το σφυρί και το αμόνι. Παίρνω το σίδερο, το καίω, το χτυπάω, το λιώνω, το αλλάζω εντελώς μορφή. Το μηδενίζω και το βάζω σε ένα νέο καλούπι και και κάνω κάτι καινούριο. Άρα, φιλοσοφώντας με το σφυρί, εννοείται ξεκάθαρα κάτι που για τον Νίτσε είναι κανόνας. Δεν μπορεί, άλλωστε φαίνεται, έχει μια πολεμική διάθεση. Το αφοριστικό στυλ στην φιλοσοφία του είναι μια πολεμική διάθεση. Είναι ένα σφυριλάτημα ανήλαιο. Το κάνει σε πολλά. Το κάνει εναντίον του σοσιαλισμού, ενάντια στον χριστιανισμό, έτσι, ενάντια στις αξίες του καιρού του, στο διαφωτισμό, κάποιες άλλες φορές. Απ' την άλλη, οι αναρχικοί σαφώς και έχουν μια πολεμική διάθεση κι αυτοί. Το σφυρί εδώ μπορεί να έχει και πιο πάλι ηλική διάσταση, δηλαδή να είναι πιο απτό. Όμως νομίζω ότι και στη θεωρία και στην πράξη, σαφώς η αναρχική θεώρηση είναι μια πολεμική θεώρηση. Μια ηρακλήτια πολεμική θεώρηση, δηλαδή είναι σύγκρουση. Είναι μια μάχη, ένας αγώνας. Οπότε δεν μπορεί να μην είναι πολεμικός, άρα δεν μπορεί να μην κρατάει ένα σφυρί στο χέρι, σχηματικά. Ωραία. Να φτάσουμε τώρα στο σημείο που εξετάζεις εσύ το Δεκέμβρη του 8. Ωραία. Σε σχέση με τη σκέψη του Νίτσε και με συγκεκριμένη σκέψη του Νίτσε. Θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό το γεγονός, ενώ ας πούμε, ξέρω εγώ, ιστορικά αν το δεις, υπάρχουν και άλλα αντίστοιχες δυναμικές γεγονότα, ξέρω εγώ, όπως ξέρω, η κατάληψη του χημείου, ας πούμε. Σωστό. Ωραία. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Δεκέμβρης έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σε οδήγησαν εκεί. Είχε σκεφτεί και άλλα γεγονότα τέτοιου περιεχομένου που θα μπορούσε να εξετάσεις και τελικά κατέληξε εκεί, ή ήταν το πρώτο που σκέφτηκες και λες αυτό θέλω να κάνω? Καταρχάς η διατριβή αρχίζει να γράφεται, αρχίζει μάλλον να μπαίνει σε ισχύ το 2008, ναι. με 9, δηλαδή ουσιαστικά έρχεται μετά το Δεκέμβρη, είναι πριν τα γεγονότα του Δεκέμβρη, όταν αρχίζω ήδη να συζητώ και με την καθηγήτριά μου για το θέμα και τα λοιπά, για τον Νίτσε και τον αναρχισμό εννοώ, στο μυαλό μου υπάρχει ως case study, υπάρχει ο Μάιος του 68 ως μια αναρχίζουσα συζήτηση με βάση τα νεότερα και νεότατα κινήματα που λέγαμε γιατί είναι αναρχίζοντα και τα λοιπά πριν, και υπάρχει και η Ισπανική Επανάσταση του 36. Είναι γεγονότα που πάντα με εγωίτευαν, μου άρεσαν, τα έβρισκα ενδιαφέροντα και σκεφτόμουν να κάνω εκεί το focus με τη σύνδεση με τον Νίτσε. Ξεσπάει ο Δεκέμβρης και εντάξει, παρασυρώμαστε όλοι από αυτό. Το ζούμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
είναι κάτι κατακλυσμιαίο και είναι και κάτι που συμβαίνει τώρα, τότε. Οπότε για μένα δεν υπήρχε, ήταν σαφές, όντας μέσα σε αυτή τη λογική ότι περνάνε από τα χέρια μου προκήρυξεις, γίνονται δράσεις, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, δρά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γράφει, αγαπάει, πολεμάει, συγκρούεται, κλαίει, στενοχωριέται, απογοητεύεται, ελπίζει. Είναι όλο εκεί. Δηλαδή δεν θα μπορούσα, ενώ το βάζω, το δεύτερο βήμα είναι, ωραία, θα βάλω και Δεκέμβρη μέσα, καταλαβαίνω ότι ο Δεκέμβρης μόνος του με έχει απορροφήσει τόσο πολύ που δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Οπότε προφανώς προτιμώ το Δεκέμβρη γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα, καταρχάς ήταν κάτι φρέσκο που δεν είχε συζητηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ακόμα. Ήταν κάτι που με αφορούσε πολύ πιο άμεσα, χρονικά. Και έτσι κατέληξα εκεί. Και θεωρώ επίσης ότι για τον αναρχισμό ήταν ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο στην νεότερη αναρχική ιστορία στην Ελλάδα, διότι είναι ένα γεγονός, είναι το πρώτο ουσιαστικά, μετά από πάρα πολύ καιρό, ίσως και το πρώτο γεγονός στην νεότερη πολιτική ιστορία και στην ιστορία του αναρχισμού στην Ελλάδα, που οι αναρχικοί αποκτούν τόσο θέλοντα σημεί, θετικά ή αρνητικά, διαχειριζόμενοι ή μη διαχειριζόμενοι σωστά αυτό, αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμα και σε επίπεδο πρακτικών, όχι τόσο, ίσως όχι σε επίπεδο μονοπαρουσίας, και όχι πρωτοπορίας με την έννοια της πρωτοπορίας, αλλά η αναφορά είναι πια, αν όχι αναρχική, είναι σίγουρα αναρχίζουσα ξεκάθαρα στο Δεκέμβρη του 8. Και αυτό δεν είναι μια... Έτσι, αυτό προέρχεται από, δεν το λέω μόνο εγώ, οι αναρχικοί οι οποίοι θα θέλανε και να πούνε ότι ο Δεκέμβρης ήταν δικός μας και τα λοιπά. Υπάρχει από πάρα πολλές πλευρές αυτή η παραδοχή ότι ο Δεκέμβρης το λιγότερο ήταν μια αναρχίζουσα εξέγερση, το λιγότερο. Αν όχι αναρχική, αναρχίζουσα σίγουρα. Και έτσι κατέληξα εκεί. Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν και το έχουμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση μας αυτό, να μου πεις λίγα πράγματα για τις τρεις μεταμορφώσεις του πνεύματος. Και επίσης να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό ως μεθοδολογικό εργαλείο για να εξετάσεις το Δεκέμβρη του 8 και όχι κάποιο άλλο από τη σκέψη του Νίτσα, ας πούμε. Σίγουρα είναι θέμα προτίμησης, σ' αρέσει φαντάζομαι αυτό, αλλά θέλω να πω, υπήρχαν στο μυαλό σου ισοδύναμα μεθοδολογικά εργαλεία που σκέφτηκες να χρησιμοποιήσεις και κάτι τέληξε εκεί. Λοιπόν, το χωριό των τριών μεταμορφώσεων για μένα έχει μια πολυεπίπεδη σημασία. Καταρχάς, η ιστορία αυτής της διατριβής, όπως είχα ξαναπεί και παλιότερα, θα επαναληφθώ, αλλά αξίζει τον κόπο, ξεκινάει με μια διπλωματική εργασία στο μεταπτυχιακό μου, όπου είναι πολύ νωρίς, είναι το 2006. Και με αυτό το χωρίο κλείνει ουσιαστικά το μπροσουράκι που είχαμε βγάλει τότε με τον το φίλο τον Παναγιώτη, τον Καλαμαρά, στην Ελευθεριακή Κουλτούρα. Mm-hmm. Τις αναρχικές πτυχές στη φιλοσοφία του Φρυδερίκου Νίτσε. Αυτή η πολύ όμορφη δουλειά τελειώνει με αυτό το χωρίο και τελειώνει με μια προσωπική γεύση χρέους. Δηλαδή, δεν μου επέτρεπε τότε ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος, ενώ από την άποψη της διατριβής μου, της διπλωματικής μου στο όχι από τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης δεν είχε, έδωσε όλο το ό,τι και παραπάνω από ό,τι μπορούσε να δώσει, ενώ ότι από την άποψη της, ότι αυτό το μπροσουράκι ήταν ουσιαστικά η αποκριστάλλωση της διπλωματικής, εκεί λοιπόν δεν είχα ούτε το χώρο ούτε το χρόνο να συζητήσω κάτι που διαβάζοντάς το από τότε με είχε στιγματίσει πάρα πολύ, που ήταν αυτό το χωρίο. Το χωρίο αυτό υπάρχει διάχυτο σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει επίσης στο πολύ υπέροχο σχέδιο του Εξωφύλου, το οποίο φτιάχτηκε για το βιβλίο ειδικά και νομίζω ότι αποτυπώνει με τον πιο όμορφο και ξεχωριστό για μένα τρόπο τι σημαίνουν οι τρεις μεταμορφώσεις η μία για την άλλη. Εάν παρατηρήσει κάποιος το σχέδιο, είναι ουσιαστικά σχεδόν μια μονοκονδυλιά.
Και αυτό έχει σημασία. Δεν έγινε γι' αυτό. Ο άνθρωπος που το έφτιαξε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο σχέδιο, διάβασε το χωρίο, μιλήσαμε μαζί για το χωρίο αυτό και την άφησα ελεύθερη να το κάνει όπως επιθυμεί. Χάρηκα που βγήκε έτσι, γιατί πραγματικά, όπως εγώ θέλω να το δω τουλάχιστον, αποτυπώνει αυτή την ενότητα ανάμεσα στις τρεις μεταμορφώσεις. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εννοείται πως ήταν λοιπόν ένα χρέος για μένα και είναι κάτι που με σημάδεψε από τότε που πρωτοδιάβαζα Νίτσε. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο σημείο της Νιτσεϊκής, επειδή η Νιτσεϊκή φιλοσοφία είναι πάρα πολύ αποσπασματική. Πάρα πολύ. Και είναι ηθελημένα αποσπασματική. Γιατί ο Νίτσε είναι ένας αντισυστημικός φιλόσοφος. Δεν μπορώ να βρω άλλο χωρίο τόσο πλούσιο, το έχω ξαναπεί αυτό, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, με σημεία που θα πρέπει να ψάξεις πολύ βαθιά σε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι αυτό το χωρίο περιέχει όλη την Νιτσεϊκή φιλοσοφία. Θεωρώ ότι είναι, αν πας στο φιλοσοφικοπωλείο και ζητήσεις, θα ήθελα σπόρους για Νίτσε, για να φυτέψω και να βγει η φιλοσοφία Νίτσε, πιστεύω ότι ο σπόρος θα ήταν αυτό το χωρίο. Mm-hmm. Το πιστεύω πραγματικά. Έχω σκεφτεί αποσπασματικά πράγματα και τα χρησιμοποιώ, δηλαδή έννοιες, concepts του Νίτσε, τον προοπτικισμό, τον μηδενισμό, την ηθική του κυρίου και του δούλου και άλλα και άλλα, τα έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά κάτι τόσο πιο ενιαίο και πιο περιεκτικό από τις τρεις μεταμορφώσεις, δεν μπόρεσα εγώ να βρω, ίσως και να μην ήθελα για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπόρεσα. Και εκτός αυτού, πολύ σε επίπεδο, θα ακουστεί περίπου ενορατικό, μην με παρεξηγήσεις, δεν είναι ότι είδα κάποιο όραμα, αλλά σε επίπεδο τέλος πάντων μιας έκρηξης στο μυαλό μου, είδα πάρα πολύ, όταν διάβαζα αυτό πια με τα γεγονότα του Δεκέμβρη στο τραπέζι, είδα το Δεκέμβρη μπροστά μου. Δηλαδή μπορούσα να ξανασκεφτώ το Δεκέμβρη μέσα σε αυτό το σχήμα. Mm. Το τι υπήρχε πριν, το τι υπήρχε τη στιγμή της έκρηξης και το τι υπήρχε μετά. Και όλη αυτή η ανάγνωση του Δεκέμβρη, η οποία είναι προβληματική από όλους αυτούς που επιλέγουν το ένα ή το άλλο κομμάτι, είτε επιλέγουν τη βία, είτε επιλέγουν μόνο το πριν, και σχεδόν κανείς δεν κοιτάζει το μετά, δεν μιλάω για τους αναρχικούς, θεωρώ ότι αυτό το χωρίο αμέσως μου έδωσε αυτό που έψαχνα, να βρω κάτι να αγκαλιάσω όλα αυτά τα γεγονότα. Ωραία. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτές τις τρεις μεταμορφώσεις, συνδεδεμένες όμως με το Δεκέμβρη? Ναι. Λοιπόν, οι τρεις μεταμορφώσεις καταρχάς έτσι είναι το πνεύμα γίνεται, η πρώτη μεταμόρφωση είναι αυτή της καμήλας. Η καμήλα είναι ένα ζώο πάρα πολύ δυνατό, το οποίο στις πλάτες του φέρνει όλα τα βάρη, όλες τις συμβάσεις, όλα αυτά τα πρέπει. Λέει συνέχεια, λέει ναι, δεν μπορεί να πει όχι βασικά, δεν μπορεί να βάλει τα όρια της, μέχρι που φτάνει στο σημείο να γονατίσει από όλο αυτό το βάρος της ξένης ευθύνης που κουβαλάει επάνω και της καταπίεσης και του πώς οι άλλοι την ορίζουν. Αυτή θα λέγα ότι ήταν μια κατάσταση σε μεγάλο βαθμό που υπήρχε πριν το Δεκέμβρη στην ελληνική κοινωνία, με μια κρίση να είναι ακόμα στα πολύ σπάργανα, δηλαδή άργησε. Η κρίση μπορεί επισήμως να έρθει το 2010 με το μνημόνιο έτσι, του Γιωργάκη, αλλά υπήρχαν τα σπέρματα και υπήρχαν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που είχαν ήδη αρχίσει να βιώνουν αυτή την κρίση. Επίσης υπήρχε μια νεολαία που δεχόταν μια συνεχή παρενόχληση σε πάρα πολλά πράγματα. Από μια απτή δυσκολία κυκλοφορίας στους δρόμους, από τις δυνάμεις καταστολής, ελέγχου, ενός face control κτλ. Μέχρι θέματα αυτοτήτων. Το τι περίμενε η κοινωνία από εσένα, να είσαι καλός μαθητής, να είσαι ο σωστός οικογενειάρχης, να είσαι το οτιδήποτε. Θεωρώ λοιπόν ότι η Καμήλα αυτή μάζευε πράγματα, μάζευε. Υπήρχαν τα πολιτικά σκάνδαλα, τα οικονομικά σκάνδαλα, υπήρχαν δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν μεμονωμένα περιστατικά αστυνομικής βίας και άλλα, απλά δεν είχαμε θρηνήσει προσφάτως νεκρό μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τον Αλέξανδρο. Και αυτό λοιπόν ήταν έτσι, το σχήμα που έδεσα εγώ με την αφήγηση του χωρίου του Νίτσε που έχει να κάνει με την Καμήλα, με την πρώτη μεταμόρφωση.
Η Καμίλα λοιπόν κάποια στιγμή γονατίζει και το πνεύμα περνάει στη δεύτερη φάση, μεταμορφώνεται σε λιοντάρι. Και το λιοντάρι έρχεται πια πολύ δυναμικά, έτσι, το πιο, η προσωποποίηση της δύναμης στα ζώα. Και στην έρημο που έχει οδηγηθεί η Καμίλα, λόγω αυτής της, του τρόπου ζωής της, συναντάμε έτσι την Καμίλα στην έρημο συνήθως. Το λιοντάρι λοιπόν σε αυτή την έρημο λέει το πρώτο όχι σε όλα αυτά που ο δράκοντας, όπως λέει ο Νίτσε, επιβάλλει, έτσι, επέβαλε στην Καμίλα και προσπαθεί να επιβάλλει και στο λιοντάρι. Βάζει λοιπόν τα όρια του και τα βάζει με έναν επιθετικό τρόπο, με έναν μηδενιστικό τρόπο. Καταστρέφει αυτόν τον κόσμο που, και τις αξίες που τον καταπιέζουν, που του βάζουν όρια, και είναι το πρώτο ιερό όχι που εκφέρεται από το στόμα του πνεύματος μέσω του λιονταριού. Έτσι και οι εξεγερμένοι του Δεκέμβρη εξεγείρονται σε ό,τι γίνεται. Η δολοφονία του Αλέξανδρου δεν είναι η δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, η δολοφονία ενός ανθρώπου, ειδικά από τις δυνάμεις καταστολής, δεν είναι μικρή αιτία ή ανεπαρκής αιτία για να γίνει αυτό που έγινε. Όμως, αλίμονο, εάν κάποιος έλεγε ότι ό,τι ακολούθησε ήταν απλά επειδή δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος. Ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν μια συσσωρευμένη οργή, ήταν μια ανάγκη να αναθεωρηθούν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό ουσιαστικά έγινε. Όταν ο κόσμος βγήκε έξω και όχι απλά κατέστρεψε, αλλά προσπάθησε και να δημιουργήσει, προσπάθησε να θέσει καινούργια πράγματα σε καινούργιες παραμέτρους, αυτό δείχνει ότι οι εξεγερμένοι βγήκαν σαν λιοντάρι σχηματικά στο δρόμο για να πούνε σε πρώτη φάση ένα όχι. Και το κομμάτι που ανέφερα της δημιουργίας και το τι υπήρξε μετά είναι ουσιαστικά το κομμάτι του παιδιού. Γιατί λέει ο Νίτσε ότι το πνεύμα, το λιοντάρι μπορεί να πει αυτό το ιερό όχι, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Αν ο μηδενισμός είναι ο μηδενισμός που λέγαμε πριν, αν σταματήσει εκεί ο μηδενισμός, είναι προβληματικός. Χρειάζεται λοιπόν ένα παιδί, να έρθει ένα παιδί με την αθωότητά του, με το παιχνίδισμά του, με αυτή την ελαφριά, με την καλή έννοια στάση που έχει για τη ζωή, και να δημιουργήσει από την αρχή αξίες. Σαν να παίζει, σαν ένα παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι που συνήθως οι περισσότερες είτε επικριτικές είτε θετικές προσεγγίσεις του Δεκέμβρη δεν κοιτούσαν. Θεωρώ ότι οι αναρχικοί το τονίσανε πάρα πολύ αυτό. Όχι μόνο οι αναρχικοί, μιλάω για τους αναρχικούς, σε αυτούς αναφέρομαι, έτσι μην παρεξηγηθώ. Οι αναρχικοί και μέσα από τις προκηρύξεις τους και από τις δράσεις τους το τονίσανε αυτό πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλά σημαντικά. Είχαμε, ας πούμε, το πάρκο στην Αβαρίνου με όλο το συμβολικό και το πρακτικό του κομμάτι. Είχαμε την κατάληψη της λυρικής. Είχαμε αυτή την ανάγκη της ανακατάληψης των δρόμων. Εμένα με συγκλώνησε, ας πούμε, το γεγονός ότι βρέθηκα στην Πανεπιστημίου τις μέρες της κατάληψης της λυρικής και ο κόσμος έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε κλείσει την Πανεπιστημίου και η Πανεπιστημίου ολόκληρη έγινε ένα γήπεδο. Και ο κόσμος έτρεχε, έπαιζε, χόρευε. Ήταν μια πανέμορφη τρέλα αυτό που συνέβαινε και ήταν καθαρά δημιουργικό. Ήταν μια άλλη ανάγκη να μπουν οι αξίες μπροστά του παίρνουμε πίσω το χώρο που μας ανήκει, το χώρο που ζούμε. Φτιάχνουμε τους ρυθμούς σε αυτούς από την αρχή. Οπότε και έρχεται το παιδί. Με αυτή την έννοια λοιπόν σχηματικά, αυτά τα τρία στάδια νομίζω ότι μου δίνουν την ικανότητα να αφηγηθεί κάποιος το Δεκέμβρη σε όλες του τις πτυχές, άρα ολοκληρωμένα, χωρίς να παραλείπει οποιοδήποτε στάδιο, με έναν τρόπο που ταυτόχρονα ενοποιεί αυτά τα στάδια. Mm-hmm. Τα ενοποιεί. Ωραία. Γιατί κάθε επόμενο πνεύμα έχει ανάγκη το προηγούμενο. Μάλλον είναι διαλεκτικά συνδεδεμένο, ναι, μεταξύ τους. Δεν θα το άρεσε το Νίτσε αυτό, αλλά ναι. Αλλά συμφωνώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πού νομίζεις ότι χάθηκε? Εννοείται ότι ζητάω την προσωπική σου άποψη. Γενικά τις προσωπικές σου απόψεις λες έτσι καλώς, εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Πού νομίζεις ότι χάθηκε κάποια στιγμή όλο αυτό το πνεύμα του Δεκέμβρη? Δηλαδή συνεχίστηκε και μετά για κάποιους μήνες, αλλά κάποια στιγμή χάθηκε αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Κοίταξε, καθαρά πολιτικοθεωρητικά θα έλεγα αυτό που πάντα υπάρχει σαν σκέψη για τους αναρχικούς. Και το συζητάμε πάντα σε τέτοιες παρόμοιες, λιγότερο περισσότερο φάσεις, είναι ότι όταν έρθει η εξουσία στα χέρια μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πολλές φορές δεν θέλουμε να κάνουμε, μην κακοχαρακτηριστούμε ή αυτό κακοχαρακτηριστούμε ή δεν ξέρουμε. Δηλαδή
κάποια στιγμή τα επαναστατικά, τα εξεγερμένα υποκείμενα, καλός ή κακός, αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έδωσε σε επίπεδο αποτελεσμάτων, π.χ. ο Ορθόδοξος Κομμουνισμός και ο Σοβιετισμός, είναι ότι υπάρχει ένα σχήμα, υπάρχει μια ροή, υπάρχει ένα σχέδιο, το ακολουθούμε στιβαρά, το κάνουμε. Με όλες τις παράπλευρες απώλειες, οι οποίες για μένα είναι αρκετά σημαντικές για να μην συνταχθώ με αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι κάτι ξεκάθαρο. Εδώ τα πράγματα ήταν πολύ πιο συγκεχημένα. Είχες απέναντι έναν αντίπαλο ο οποίος βρισκόταν σε στάση άμυνας, αλλά παρόλα αυτά φέρει πίσω του μια συνέχεια. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε σε κάτι με τον αγαπημένο μας πρωθυπουργό, είναι ότι ναι, το κράτος έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια το κράτος. Βεβαίως και έχει. Και είτε είναι αριστερό, είτε. Το είπε πολύ ωραία, το λέγε και ο Κοροβέσης αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ότι το κράτος, ό,τι και αν είναι, είναι κράτος. Τέλος. Και δεν το είπε για καλό, για κακό το είπε. Έτσι, ότι φέρει μαζί του μια κληρονομιά που ανά πάση στιγμή μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Αυτό το μηχανισμό μπορεί να τον εκμεταλλευτεί και να τον αξιοποιήσει. Λοιπόν, είχαμε απέναντι έναν αντίπαλο, ο Δεκέμβρης είχε απέναντι έναν αντίπαλο που μπορεί να ήταν σε άμυνα, όμως ανά πάσα στιγμή, όταν θα του δίνονταν ευκαιρία, θα μπορούσε να πάρει τα ημεία. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την έκρηξη τη δημιουργική χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Για να αποκρισταλωθούν πρακτικές και αποφάσεις που θα οδηγήσουν πιο επισταμμένα προς μία α ή β κατεύθυνση. Πολλές φορές που δεν είναι καν αυτό το ζητούμενο. Και αυτό δεν το θεωρώ ως αρνητικό ή θετικό, απλά το καταθέτω. Σε επίπεδο τώρα προβληματικό, θα έλεγα ότι η αδυναμία, και το σημειώνω έτσι και δεν είναι δική μου μόνο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι υπάρχει ένας εξαιρετικός τόμος που έρχεται από το εξωτερικό ακαδημαϊκών και ακτιβιστών πολλών, έτσι για την κρίση στην Ελλάδα. Την κάνω εκτεταμένη αναφορά, γιατί εννοείται πως έχω πάρει πολλά πράγματα από τις σκέψεις των παιδιών εκεί που έχουν αρθρογραφήσει. Το πρόβλημα ήταν σε μεγάλο βαθμό ότι δεν μπορέσαν οι εξεγερμένοι να ξεπεράσουν ταυτότητά τους. Ποια ταυτότητα, ακόμα και το εξεγερμένου. Δηλαδή, υπάρχει το πρόβλημα με την κατάληψη της ΓΕΣΕΕ και υπάρχουν κάποιες τριβές εκεί, το ότι εμείς είμαστε τέτοιοι εργάτες, εσείς είστε άλλοι. Υπάρχει λίγο αυτό το πρόβλημα εκεί που διασπάει προς στιγμή την κατάσταση. Υπάρχει το πρόβλημα στις συνελεύσεις, ότι πολλοί αναρχικοί προσπαθούν να βγουν μπροστά και να, όχι να επιβάλλουν ακριβώς, αλλά να ορμή ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πρώτη φορά σε συνέλευση, έχουν μια άλλη πολιτική πορεία. Δεν υπάρχει ζήμος που πρέπει να γίνει και υπάρχει αυτή έτσι, η δίχως φρένα λογική έκρηξη των αναρχικών που δεν μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και την ταυτότητα του αναρχικού και συνολικά ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεραστεί η ταυτότητα του εξεγερμένου. Δηλαδή αυτό που ο Δεκέμβρης θα έπρεπε θεωρητικά, κατά τη γνώμη μου, να κάνει, δηλαδή να καταργήσει όλες τις ταυτότητες, ακόμα και το εξεγερμένο και να πάει σε κάτι καινούριο, κατά Νίτσε δηλαδή, μηδενίζω το κοντέρ, το οποίο θα μου πεις, τι εννοείς, θα σου πω δεν ξέρω. Δηλαδή, για να με ειλικρινείς, τι σημαίνει σε μια εξέγερση μέσα να καταργήσεις την ταυτότητα του εξεγερμένου. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι, ειλικρινά δεν ξέρω ακριβώς τι εννοώ, αλλά αυτό που ουσιαστικά είναι η ουσία, είναι ότι να μην αγγυλωθώ στο τι πρέπει και καλά να κάνει ένας εξεγερμένος. Και να το αφήσω αυτό να φύγει πιο ελεύθερα μπροστά. Να αφουγκραστώ τον εαυτό μου, τους συντρόφους μου, τον κόσμο παραέξω και να το αφήσω να κυλήσει. Θεωρώ ότι αυτό και δεν μπόρεσε να γίνει και όπου μπόρεσε ίσως να γίνει δεν πρόλαβε να σχηματοποιηθεί γιατί είχε απέναντι ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίσουμε και ότι ο αντίπαλος ήταν εκεί έτοιμος και με την πρώτη ευκαιρία μια κατάσταση κατάφερε και να την εκτονώσει κτλ. Κτλ. Θεωρώ ότι μένουν. Τα σπέρματα του Δεκέμβρη έχουν μείνει. Η παρακαταθήκη έχει μείνει. Έμεινε σε πολλά πράγματα και στις πλατείες αργότερα με έναν συγκεκριμένο βέβαια τρόπο, γιατί υπήρχαν και άλλα θέματα εκεί. Και στα φοιτητικά. Και υπάρχει σαν κληρονομιά, υπάρχει σαν παρακαταθήκη ο Δεκέμβρης. Αυτό που ζήσαμε το Δεκέμβρη, και είμαστε πολύ τυχεροί, θεωρώ, και ευλογημένοι γι' αυτό, δίνει μια παρακαταθήκη και μια τροφή για σκέψη για πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και γιατί σε εισαγωγικά. Αποτύχαμε. Γιατί δεν ξέρω, αυτό δεν είναι ακριβώς αποτυχία. Θα έλεγα ότι είναι μια στροφή. Μια στροφή που με την λογική της ανοιχτότητας της ιστορίας του Μπένιαμιν, με τη λογική της αιώνιας επιστροφής του Νίτσε,
δεν έχει κλείσει. Αυτό το πράγμα δεν έχει κλείσει. Ο Δεκέμβρης δεν έχει κλείσει. Ούτε έχει νικήσει, ούτε έχει ιτηθεί. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Ωραία. Χαρακτηρίζεις, αν θυμάμαι τώρα καλά, τον Νιτσεϊκό Διόνυσο, το τι είναι για τον Νίτσε ο Διόνυσο, ας πούμε, αναρχικό θεό. Ωραία. Θέλω να μου πεις γιατί, και θα θέσω τώρα, μπορεί να είναι βλακώδες το ερώτημα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για τη ριζοσπαστική, ας πούμε, σκέψη και πρακτική, ο Απόλλωνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μαρξιστής θεός. Εντάξει, ότι βλακώδες μπορεί να είναι μόνο μια απάντηση. Όχι, μια ερώτηση μπορεί να είναι στη χειρότερη τρολιά. Okay. Έτσι. Λοιπόν, βλακώδης ερώτηση δεν υπάρχει. Το λέω και στους μαθητές μου αυτό και το πιστεύω. Μας το λέγανε και εμάς κάποτε και νομίζω ότι μας το λέγανε πολύ. Δεν υπάρχει χαζή ερώτηση περισσότερο για να. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Mm. Δεν υπάρχει βλακώδης ερώτηση σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και πολύ προβοκατόρικη. Ο Διόνυσος. Ξεκινάω από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, καταρχάς στο σχήμα του Νίτσε, και όχι μόνο στο Νίτσε, στο ελληνικό δωδεκάθεο. Και στο ελληνικό σχήμα, στο αρχαιοελληνικό σχήμα των θεών, ο Απόλλωνας είναι η μορφή, είναι αυτός που δίνει μορφή, είναι ο θεός του μέτρου, της μουσικής, των καλών τεχνών, κυρίως των πλαστικών τεχνών, είναι ο... είναι αυτός που ουσιαστικά κατά Νίτσε τώρα δίνει την έννοια της ατομικότητας. Βάζει τα όρια και τα φυσικά και τα λοιπά. Ο Διόνυσος από την άλλη είναι ο θεός της μέθης. Της χαράς, τι κάνω όταν μεθώ, χάνω τον εαυτό μου. Χάνω αυτά τα όρια, χάνω τα όρια μου. Και τι κάνω ακριβώς, λέει ο Νίτσε, γίνομαι ένα με την αρχαίγονη πραγματικότητα. Από εκεί που ξεπηδήσαν όλα. Λίγο κοσμικό αυτό, έτσι, αλλά τέλος πάντων και λίγο φιλοσοφικό. Οπότε ο Διόνυσος καλεί σε αυτό την κατάφαση της ζωής, το μεθύσι της χαράς, την ενότητα, την πλήρη ενότητα, το σπάσιμο των ορίων. Mm-hmm. Ο Απόλλωνας θέλει το μέτρο, θέλει τον έλεγχο. Τώρα, προφανώς η προτίμηση του Νίτσε είναι προς τον Διόνυσο, χωρίς να απορρίπτει τον Απόλλωνα. Κάθε άλλο, ο Νίτσε ουσιαστικά μιλάει, το αναφέραμε ίσως κάποια στιγμή στη συζήτησή μας, μιλάει για την ανάγκη της αναγνώρισης των παθών και του ελέγχου. Των παθών. Δηλαδή, δεν σου λέει αναγνώρισε τα πάθη σου, αγκάλιασέ τα και άστα να σε οδηγήσουν όπου θες. Αυτό ο Νίτσε δεν το θέλει με τίποτα. Γιατί τότε παραμένεις έρμεο κάτι άλλο. Είσαι δούλος, ακριβώς. Σου λέει αναγνώρισε τα πάθη σου, αγκάλιασέ τα και τιθάσευσέ τα. Mm-hmm. Εδώ είναι καθαρά Απόλλωνας αυτό. Αλλά γιατί θα το κάνεις αυτό, για να δημιουργήσεις ένα πλήρη εαυτό. Να επέλθει σε μία ενότητα, άρα ουσιαστικά ο Απόλλωνας για τον Νίτσε και κυρίως μέσω της ελληνικής τραγωδίας όπως ο Νίτσε τη διάβασε, ο Απόλλωνας υπηρετεί το Διόνυσο. Υπάρχει το Απολλώνιο και το Διονυσιακό, αυτές οι δύο φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις, όμως για τον Νίτσε ξεκάθαρα δεν είναι ανταγωνιστικές, ο Απόλλωνας υπηρετεί το Διόνυσο. Μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες λειτουργίες του. Τώρα, σε μεγάλο βαθμό όμως, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο ο Απόλλωνας παρουσιάζεται, υπάρχει και το έργο του Κοχ, ο Άντριου Κοχ είναι που το αναφέρει σε έναν συλλογικό τόμο που είχε βγει το I'm not a man, I'm dynamite, που έλεγε ο Νίτσε, από τις εκδόσεις των Ομίντια στο εξωτερικό, ένας πάρα πολύ ωραίος συλλογικός τόμος που ουσιαστικά πραγματεύεται το θέμα Νίτσε και αναρχίας, ίσως από τα πιο σημαντικά έργα που γράφτηκαν, αν και είναι συλλογικό και προσπασματικό για τον Νίτσε και την αναρχία, ο Κόχ, ας πούμε, εκεί γράφει ουσιαστικά τον Απόλλωνα πώς μπορεί να ειδωθεί ως ίσως αντιδραστικός. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστά αυτό νιτσεϊκό. Ο Απόλλωνας για τον Νίτσε δεν είναι αντιδραστικός. Οπότε δεν θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας είναι είτε ο μαρξιστής θεός κτλ. Mm-hmm. Όχι, θα έλεγα ότι παραμένει στο πλαίσιο. Με τον τρόπο που αυθαίρετα έκανα εγώ την ανάγνωση, παραμένει στο πλαίσιο του αναρχισμού, ως, θα έλεγα, το πολύ σημαντικό κομμάτι που και οι αναρχικοί επικαλούνται, την έννοια της αυτοπιθαρχίας. Mm-hmm. Δηλαδή η αυτοπιθαρχία, η μη ανάγκη να υπάρχει ένας εξωτερικός νόμος για να επιβληθεί η σχέση μας, είμαστε μια κομμούνα, είμαστε μια κοινότητα,
αλίμονο αν χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό νόμο να μας επιβάλλει το πώς θα πρέπει να λειτουργούμε. Εμείς θα το αποφασίσουμε και πώς θα το τηρήσουμε αν ο καθένας πειθαρχήσει σε αυτό. Χωρίς να αναγκάζεται από κάποιον άλλον. Οπότε εκεί είναι καθαρά Απόλλωνας. Ο Διόνυσος όμως είναι αυτό που ο Νίτσε περιγράφει ως είναι ο αγαπημένος του Θεός. Έτσι, εγώ το λέω αναρχικό Θεό με ποια είναι, γιατί έχει αναρχικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Έχει ζει μέσα στη χαρά και στην κατάφαση, θυμώνει πάρα πολλές φορές, έχει οργή μέσα του, απέναντι σε αυτούς που αδικούν. Ο Διόνυσος είναι ένας Θεός, αυτό δυστυχώς στην ελληνική γραμματεία, στην καθημερινή νεοελληνική γραμματεία, έχει περάσει ως ένας Θεός, καταρχάς δευτερεύων Θεός, δεν υπάρχει στους βασικούς Ολύμπιους Θεούς όπου συναντάς, το οποίο είναι πολύ κρίμα. Και όπου το συναντάμε λίγο σαν έναν οριακά χαζοχαρούμενο Θεό που είναι ό,τι πιούμε, ό,τι φάμε και ό,τι λέει η έκφραση. Ό,τι πιάσει ο αρπαξιοκόλλος μας, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου αυτό. Ο Διόνυσος είναι ένας καλλιεργημένος Θεός. Είναι ένας Θεός που έχει την παρέα του, ισότιμη παρέα, έχει τους ακολούθους του. Όχι όμως με σχέσεις ακολούθου και οδηγού, είναι η σύντροφή του. Περνάει καλά, έχει σημασία να περνάει καλά και να ευχαριστιέται τη ζωή και όπου βλέπει αδικία, οργίζεται πάρα πολύ. Οργίζεται. Όπου νιώσει την αδικία και όπου δει την μεταμέλεια και την συνειδητοποίηση, μαλακώνει αμέσως. Δηλαδή είναι ένας πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική μορφή για τον Νίτσε. Και θεωρώ ότι είναι και ενδιαφέρουσα μορφή για τον αναρχισμό. Δηλαδή, ο Διόνυσος θεωρώ ότι προσυδειάζει πάρα πολύ στα πλαίσια ενός αναρχίζοντα Θεού. Ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Ωραία. Θα μπορούσε η γενεαλογία της ηθικής του Νίτσε που έλεγες και πριν, μάλλον, όπου βλέπει, εξετάζει πώς και γιατί προήρθε, ξέρω εγώ, μια ηθική ιδέα, να το πω έτσι, να εφαρμοστεί και στην αναρχική κοσμοθεωρία, ώστε να μην εκλαμβάνονται, πώς να σου πω τώρα, κάποιες απόψεις αιώνων ως θέσφατα. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Και η άλλη είναι, αφού ο Νίτσε ο ίδιος έθεσε τις αξίες πριν την εποχή του, έτσι, ένα αμφιβόλιο, αυτό που έκανε ο ίδιος, δεν παρήγαγε κάποιες ηθικές αξίες? Μπορούν να πολεμηθούν αυτές οι ηθικές αξίες του Νίτσε από τον ίδιο τον Νίτσε, με τον τρόπο που είδε τις προηγούμενες ηθικές αξίες? Ωραίο, πολύ ωραία. Ωραία. Καταρχάς, θεωρώ ότι όχι μόνο μπορεί η γενεαλογία σαν εργαλείο να χρησιμοποιηθεί από τους αναρχικούς, θεωρώ ότι χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Και χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται. Η ανάγνωση, η κριτική ανάγνωση που κάνουν ακόμα και σήμερα αναρχικές ομάδες στη προσπάθεια ανάλυσης της σημερινής πραγματικότητας, να δουν πίσω από τις γραμμές κτλ. Είναι μια γενεαλογική ουσιαστικά στη φύση της και στη βάση της λειτουργία. Όμως θα πάω λίγο πιο πίσω στο επίπεδο το θεωρητικό. Μίλησα πριν για την αναρχική ηθική του Κροπότκιν. Υπάρχει και ένα άλλο έργο, το ηθική, τα ethics. Ένα πολύ μεγάλο έργο, ογκώδες έργο, που μάλιστα έμεινε ημιτελές και μάλιστα εκεί ο Κροπότκιν είχε σκοπό να γράψει και για τον Νίτσε, κρίνοντας το κομμάτι της ηθικής. Ο Κροπότκιν ουσιαστικά στην ηθική, και υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και οι σκέψεις του Μαλατέστα σε αυτό, και της Goldman ο τρόπος προσεγγίζει, αλλά ειδικά ο Κροπότκιν στην ηθική ουσιαστικά κάνει αυτό. Δηλαδή κάνει μια γενεαλογική προσέγγιση των αξιών ανάλογα με την εποχή τους. Και δηλαδή προσπαθεί να ανακαλύψει τι κρύβεται από πίσω, ποια είναι η αξία δηλαδή που σφετερίζεται, αυτό που λέει ο Νίτσε, ότι μία δύναμη, μία αξία τη σφετερίζεται μία δύναμη. Και ποια είναι η αξία αυτή της δύναμης και ποια είναι η δύναμη της αξίας. Σαφώς λοιπόν και υπάρχει στον αναρχισμό, υπάρχει αυτό το σχήμα. Το εργαλείο, όχι επίσημα σαν γενεαλογία, αλλά υπάρχει, χρησιμοποίησε πάρα πολύ καταρχάς ο Φουκώ σαν μεταδομιστής που επηρέασε πάρα πολύ την αναρχική σκέψη, έστω την μετανεωτερική αναρχική σκέψη. Σαφώς και υπάρχει, και καλώς υπάρχει, γιατί είναι πραγματικά ένα φοβερό εργαλείο να κοιτάξουμε πίσω από την πρώτη εικόνα και να καταλάβουμε από πού προέρχεται μια αξία, ποια είναι η ιστορία της, ποια είναι η δύναμη που της φετερίζεται, που την ελέγχει.
Και το δεύτερο ερώτημα είναι σημαντικό που μου έκανες για τον Νίτσε, για τις ηθικές του αξίες, γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Και απαντάει αυτό που είπες. Ο Νίτσε, που αποδεικνύει καταρχάς ότι ο Νίτσε δεν είναι μηδενιστής. Mm-hmm. Ο Νίτσε δεν φτιάχνει τις ειδικές του αξίες. Δεν λέει, σου λέει, αμφισβητήστε τις αξίες, βρείτε τι κρύβεται από πίσω, μηδενίστε το κοντέρ, αλλά φτιάξτε τις αξίες σας. Σας. Άρα προφανώς είναι ανοιχτός και στην οποιαδήποτε κριτική των δικών του αξιών. Mm-hmm. Στο Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, αυτή η μορφή που είναι ο Ζαρατούστρα, έτσι, αυτός ο Ιωάννης Πρόδρομος που λέγαμε για την άλλη φορά του υπερανθρώπου, όπως ο Πρόδρομος ήταν για τον Χριστό, έτσι και ο Ζαρατούστρα είναι για τον υπεράνθρωπο. Βγαίνει λοιπόν και λιδωρείται και τον κοροϊδεύουν και κάποιοι τον ακολουθούν κτλ. Και λέει στους μαθητές του ότι ακόμα και αυτά που σας λέω πρέπει να τα αμφισβητείτε. Ποτέ δεν θα είστε άξιοι μαθητές μου εάν δεν πάψετε ουσιαστικά να είστε μαθητές μου. Δηλαδή θέτει ένα αμφιβόλο ό,τι λέει και ο ίδιος και καλεί τους πάντες να κρίνουν αυτά που λέει και να τα απορρίψουν ακόμα προς χάριν των δικών τους αξιών. Άρα σαφώς το εργαλείο αυτό της γενεαλογίας, με τον τρόπο δηλαδή που ο Νίτσε το χρησιμοποίησε για να ξεψαχνίσει προηγούμενες αξίες και να τις απορρίψει πιθανότατα, βεβαίως και θα ήταν ανοιχτός και ουσιαστικά με αυτό που σου είπα το δήλωσε, έστω και λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, ότι οποιοδήποτε φυσικά να το κάνει και για τις δικές μου αξίες ακόμα. Βεβαίως. Και άλλωστε δεν θα ήταν τίμιο αν δεν το έκανε αυτό. Σωστό. Έτσι δεν θα ήταν τίμιο. Ωραία. Νομίζω ότι ο Νίτσε γενικά πίστευε στην αρχή και στην έμφαση και στην ορμητικότητα της ζωής. Έτσι. Κάτι νομίζω, τώρα θα το θέσω εγώ λίγο σχηματικά, λίγο αυθαίρετα. Αλλά θα μου πεις εσύ αν βρεις κάποια κοινά, το οποίο τόνιζε και ο Μπακούνιν με μία έννοια που την έλεγε ζωικότητα, η οποία ήταν, το λέει και ξεκάθαρα κιόλας, ο άνθρωπος σε πολλές περιπτώσεις και πάνω από την ίδια την επιστήμη, ότι σου έλεγε ας πούμε η επιστήμη δεν θα καθορίσει την ίδια τη ζωικότητα. Εσύ αν συγκρίνεις αυτές τις δύο έννοιες έτσι όπως την έβλεπε ο Νίτσε, τη ζωή, την έμφαση που έδινε και την έμφαση που έδινε ο Μπακούνιν σε αυτό που λέει ο ίδιος ζωικότητα, βρίσκεις κάποια κοινά? Βρίσκω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Βρίσκω μια πολύ μεγάλη συνάφεια. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό που ανέφερες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αυτό που λέει ο Μπακούνιν, πολύ σωστά το είπες, ότι ούτε καν η επιστήμη δεν μπορεί να περιορίσει αυτή τη ζωικότητα και να καθορίσει το πώς θα λειτουργήσει ο άνθρωπος στο όνομα οποιασδήποτε αρχής ορθολογισμού με την έννοια δηλαδή του σωστού. Έτσι. Ο Νίτσε είναι αναφανδόν υπέρ μιας τέτοιας άποψης. Και ουσιαστικά η κριτική που ασκεί ακόμα και στην επιστήμη και στο διαφωτισμό, είναι σε αυτή τη λογική, ότι η αναζήτηση ενός σχήματος, μιας υποτιθέμενης αλήθειας και ενός μιας πηξίδας κοινής για όλους, ουσιαστικά αποστερεί από τον άνθρωπο πάρα πολλά πράγματα και το πιο σημαντικό είναι η ίδια του η ζωικότητα, η ορμητικότητα. Ο Νίτσε μιλάει για αυτό το πιο φιλοσοφικό σχήμα που δανείζεται από τον Σοπενχάουερ, την έννοια της βούλησης, αυτής της κοσμικής ενέργειας, με κάποιο τρόπο έτσι νεφελωδώς την αναφέρει, που διατρέχει όμως όλο το σύμπαν και τον άνθρωπο τον ίδιο. Σαφώς ο Νίτσε μιλάει καταρχάς ως δεινό, αναφέρει ως δεινό το θέμα ότι ο άνθρωπος είναι ένα εξημερωμένο ζώο. Βέβαια δεν το θέλει και ένα ζώο έρμεο των παθών του, δεν θέλει ένα ζώο που όποτε πεινάει θα ακολουθεί απλά το ένστικτο της πείνας, όποτε θέλει να αναπαραχθεί τυφλά θα ακολουθεί το ένστικτο της αναπαραγωγής, όπως φαινομενικά τουλάχιστον από όσο εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε κάνουν τα ζώα. Ο Νίτσε καλεί στο ξεπέρασμα όλων αυτών. Όμως η βάση είναι η ζωτικότητα. Σαφώς. Την αναφέρει κυρίως ως βούληση, όμως θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που λέει ο Μπακούνιν. Πάρα πολύ μεγάλη σχέση και είναι κομβικό. Είναι, καταρχάς, είναι, θα έλεγα, ο πυρήνας που με αυτόν αντιτίθεται στις μεταθανάτιες προσεγγίσεις της θρησκείας, κυρίως του χριστιανισμού έχει υπόψη του, στις μεταθανάτιες και μετακοσμικές προσεγγίσεις του Πλάτωνα και του Σοκράτη, ακριβώς στο όνομα αυτής της ζωτικότητας. Τι σημαίνει ζωτικότητα? Εδώ και, ζω, είμαι ζω και είμαι εδώ, όπως είμαι. Είμαι το ζώο που λέγεται άνθρωπος. Πρέπει να δουλευτώ, πρέπει να καλλιτεχνηθώ σαν εργοτέχνης
να με δουλέψω και σαν καλλιτέχνης ταυτόχρονα, αλλά η ζωτικότητα είναι το σημείο αναφοράς. Και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλα κοινά, έχει πάρα πολλά κοινά, ναι, έχεις δίκιο με αυτό που λέει ο Μπακούνι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ευχαρίστηση όλων τώρα, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Η οποία είναι άκρως προβοκατόρικη. Τελικά, υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει νιτσεϊκός αναρχισμός? Καταρχάς νομίζω ότι έχει υπάρξει. Εννοώ δηλαδή που υπήρχαν στο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πούμε ακόμα και για την Goldman αυτό, ότι ήταν μια νιτσεϊκή αναρχική. Υπάρχει ας πούμε ο Χακίμ Μπέι ας πούμε με τις αυτόνομες ζώνες είναι ένας σε μεγάλο βαθμό νιτσεϊκός αναρχικός. Έχουμε τέτοιους στοχαστές, έχουμε τέτοια. Δεν είναι συντεταγμένο ρεύμα αν με ρωτάς αυτό. Αλλά σε επίπεδο θεώρησης, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος πολύ, θεωρώ πολύ και τίμια να αυτό προσδιοριστεί ως νιτσεϊκός αναρχικός. Νομίζω όμως ότι είναι προβληματικός ένας τέτοιος όρος, στη λογική ότι περιορίζει πολύ τον αναρχισμό, όπως και κάθε επιθετικός προσδιορισμός μπροστά στον αναρχισμό, γιατί όπως είπαμε η αναρχία υποθέτει ότι έχει αυτή την ανοιχτότητα έτσι, και αυτή την πολυσυλλεκτικότητα, άρα δεν θεωρώ, καταλαβαίνω βέβαια ότι οποιοδήποτε προσδιορισμός τέτοιος θέλει να τονίσει κάποια πράγματα, σύμφωνοι, αλλά και τον νιτσεϊκός αναρχισμός θα μπορούσε να πει ότι βλέπω την αναρχία μέσα από μια ακόμα και νιτσεϊκή κριτική. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το κέρδος του αναρχισμού από τον Νίτσε είναι κυρίως η σκληρή κριτική που του κάνει. Δηλαδή, όπως λες έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και τον αγαπάς και του λες εσένα εμπιστεύομαι να μου πεις τα στραβά μου και να με κάνεις καλύτερο. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο Νίτσε για τον αναρχισμό. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν είναι προβοκατορική ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι απίθανο και έχει συμβεί ουσιαστικά. Πιστεύω ότι θα ήταν ίσως λίγο προβληματικό να περιοριστεί σε αυτό με την λογική που συζητήσαμε μόλις τώρα. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω πάλι τον Χάρη και τον Θανάση που με βοήθησαν ισότιμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.